Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με το σκοπρόχο πιπίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καμ του δόθε, πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Ελάτε και σήμερα, ελάτε πουλάκια μου! Πάμε και σήμερα να οδηγηθούμε στα ασφαλή ύδατα των Ερτζιανών, να κάνουμε και σήμερα ραδιοψυχοθεραπεία, αντιψυχοπλακωτισμό, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια για να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της κατάθλιψης και της μελαγχολίας, λέμε! Να δώσουμε και σήμερα ένα υπερατού δώρο, διότι σήμερα η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό, χορηγός πρώτης ώρας, μας δίνει τη δυνατότητα να κληρώσουμε μια ηλεκτρική σκουπάρα Ζανούση. Μία υπέροχη και μάλιστα μου είπαν, ξέρουν αυτοί, πες λέει είναι με κουβά λέει και όχι με σακούλα, μάλλον κάτι καλό πρέπει να είναι αυτό. Χρακ χρακ, δεν έχει δηλαδή, παίρνω σακούλες, αλλάζω, πληρώνω, αυτό μάλλον έτσι, δηλαδή πλερόπουλος κάθε τόσο, σακούλα άλλαξε αυτά, κουβάς, άρα είναι πιο καλό, μπαμ μπαμ, αυτό είναι που λέμε πηγαίνει στον κουβά, αλλά εδώ είναι καλός ο κουβάς, γράφεται FM, αφήνετε κενό, και το μπουμπουνάτε, το άμολο μπουμπουνάτε στο 54526. Μία ηλεκτρική σκούπα λοιπόν, Ζανούση, με κουβά και όχι με σακούλα. Κληρώνουμε σήμερα, που αν προλάβουμε θα κάνουμε αντίστροφη μέτρηση. Το τάζουμε εδώ και μέρες, γιατί έχουμε μαζέψει τραπέζι, έχουμε μαζέψει διάφορα δουράκια, μπλουζάκια κτλ. Το νατάλο σουξουμούξου. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι χορηγός επίσης πρώτης ώρας είναι η Ερβαντόλ, κορυφαία κρέμα για αρθρώσεις, για οστεοαρθρίτιδες, για θλάσσες, για αυγενικά, από τη Σύναψη, πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία. Μπείτε και στο ervandol.gr για να ενημερωθείτε για το αρπαγόφυτο. Χαίρομαι που σας άρεσε πάρα πολύ το σποτάκι. Λευτέρης Τεπερικίδης και δικός μας άνθρωπος, άρρωστο παοκτσάκι επίσης, άρρωστο. Αυτό το βάζω έτσι ρε παιδί μου, εγώ δική μου να πούμε τον Νατάλο, όχι ότι αν δεν ήταν η κρέμα του δεν θα ήταν καλή, αλλά ένα λόγο παραπάνω να τον γουστάρουμε και να τον συμπαθούμε. Λοιπόν, επίσης δεν ξεχνάτε φυσικά, υγραεριοκίνηση Εσκιάδη 473-118. Σήμερα, ύστερα από απέτηση αρκετών ημερών, θα συζητήσουμε τα θεματάκια μας μετά τις και μισή. Μπορεί να ανοίξουμε δηλαδή λίγο αργότερα γραμμές, διότι έχετε ζητήσει τη γιαγιά Medium που την παίξαμε τη γιαγιά μόνο μία μέρα, εκείνη την εκπομπή, και όχι ξανά. Βέβαια υπάρχει στο zoomusu.gr, αλλά αλλιώς είναι το ραδιόφωνο, αλλιώς είναι το site, όπως καταλαβαίνετε. Είναι η γιαγιά medium νούμερο 3, η γιαγιά medium μετά το καλοκαίρι, μια ανασκόπηση με το δικό μας μάτι που μας τη ζητήσατε. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως να ξαναπώ ότι στο FM κενό, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526, μπαίνετε σήμερα σε κλήρωση για μια ηλεκτρική σκούπα Ζανούση με κουβά και όχι με σακούλα. Υπέροχη. Πάμε να ακούσουμε τη γιαγιά, θα επιστρέψουμε για να ανοίξουμε και γραμμές μετά, να πούμε και όλα τα υπόλοιπα σουξουμούξου. Πάμε! Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα? Το τι με γουστάρει, με γουστάρει. Θα ζηλέψεις που θα βάλουμε τη γιαγιά? Τζένι, πες μας ζηλεύεις! Τώρα βρήκες να εμφανιστείς! Αγόρι μου, ρίξε τη γιαγιά. Για τις ανάγκες σημερινής μας ιστορίας θα γυρίσουμε πίσω στο χρόνο. Εκεί, γύρω στα μέσα Μαΐου, λίγες μόνο μέρες μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ. Περπατούσα για αρκετή ώρα μέσα στο πυκνό δάσος, για να βρεθώ για τρίτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια στην καλύβα της περιβόητης πλέον και viral γιαγιάς Medium, που μου τα είχε προβλέψει όλα και να μοιραστώ μαζί της τη χαρά μου για το κύπελλο. Κυρίως όμως για να μάθω τι θα γινόταν μέσα στο καλοκαίρι. Σιγά σιγά άρχισε να φαίνεται στο ξέφωτο η παράγκα της γιαγιάς και μέσα μου σκέφτηκα, μακάρι μετά τις εκλογές της ΕΠΟ τον Αύγουστο αυτή να είναι η μόνη παράγκα που θα έχει απομείνει τελικώς. Μπήκα μέσα και η γριά με περίμενε. Με κοίταξε με βλέμμα βλοσιρό. Γεια σου γιαγιά. Καλώς τον! Καλώς τον! Έλα! Έλα πουλάτι μου, έλα! Πέρασε! Εσύ δεν είσαι αυτός ο χτενάς! Πάλι τα ίδια ρε γιαγιά! Ο Βουτσάς! Όχι ρε γιαγιά, τα πάμε αυτά, πάλι... Ο Κατσαρός! Θα μου παίξει σαξόφωνο! Ρε γιαγιά, Τσατσαρός είπαμε! Ααα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 α.
Τζομουσό! Τζομουσό, γιαγιά, ήρθα να πούμε τρίτη φορά, δεν με θυμάσαι. Έχω κόψει διαρκεία εδώ. Υποτίθεται ότι με ξέρει. Σε ξέρω, βρε. Σε ξέρω, σε κάνω χαβά. Χαβά σε κάνω! Ξέρω και γιατί ήρθες. Ξέρεις, γιαγιά. Φυσικά! Εμείς τι δουλειά κάνουμε, φίδια λούζουμε! Φοράμε επικαλαμίδες, σπασού άρχισε την τίκια! Εντάξει, γιαγιά, μην εκνευρίζεσαι. Ήρθα να σε δω. Γιαγιά, προχθές πήραμε το κύπελο. Μετά από 14 χρόνια και όπως καταλαβαίνεις, πλέον μόλις σε πελάγια ευτυχίας. Επιτέλους, πρώτη φορά έχουμε βρει καλό προπονητή που γνωρίζει την ομάδα. Έχουμε βασικό κορμό παικτών για τη νέα χρονιά. Όλα είναι στρωμένα! Με 2-3 προσθήκες, γιαγιά, θα περάσουμε το πιο χαλαρουίτα καλοκαίρι των τελευταίων ετών. Χωρίς άγχος, επιτέλους! Χωρίς νυχοφαγία και... Τι γελάς, ρε γιαγιά? Γιατί γελάς? Έτσι νομίζεις, Κωστάκη! Μη φας! Θα σφάξουμε ντρόν! Θα δω χέρι ήρεμα, Και χωρίς άχη! Ρε γιαγιά, με τρομάζεις! Όλα βλέπω εγώ! Και θα τα πω όλα! Επειδή όμως πέρασαν τα χρόνια και έχω πλέον τόσο καταράκτη στα μάτια που ο δήμαρχος έδεσας με κάλεσε για να με τιμήσει με πλακέτα, θέλω να με βοηθήσει λίγο! Εντάξει, ρε γιαγιά, να σε βοηθήσω, αλλά μη μου λες τέτοια τώρα, δηλαδή! Τι, δεν θα είναι δηλαδή ήρεμο αυτό το καλοκαίρι? Αχ, λοιπόν! Άκου λοιπόν καλά, τσάτς! Καταρχήν, βλέπω δύο αγόρια από τη Σερβία, δύο ίτς, να φεύγουν από τον πάγκο σας. Δύο? Δεν σε καταλαβαίνω. Και ο Τωρινός, ο τροπεούχος, αλλά και ο άλλος που τελευταία ήταν σε χώρα που δεν τους λες και ανοιχτομάτιδες, τη χώρα του Καπαμαρού. Ο Σέρβος με το στανιό στο επίθετο. Δεν σε καταλαβαίνω, γιαγιά. Τι στανιό, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι θα φύγει ο ίδιος και... Άκουσε! Και ο άλλος που θα έρθει... Δεν θα προλάβει. Όχι η γένεια της ΔΕΘ. Όχι η αγιασμός στα σχολεία. Αλλά δεν θα ακούσει ούτε την καμπάνα να χτυπά της Παναγιάς το 15 Αύγουστο. Γιαγιά, θα μας τρελάνεις, ρε γιαγιά. Τι είναι αυτά που λες? Τέλος πάντων, δες λίγο με τα γραφικά. Μπορείς να δεις? Μπορείς να μου πεις? Εννοείται ότι μπορώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αρχικά, θα τραυματιστεί σοβαρά αυτός με τα γάντια. Αυτός που απαγορεύεται να πει διαβητικό στο όνομά του, γιατί τα ανεβαίνουν τα ζάχαρα. Και οι γλυκοζηλωμένες. Αυτός που όταν τραυματίζεται πηγαίνει σε ζαχαροπλάστη και όχι σε ορθοπαιδικό. Μετά, θα θελήσουν να φέρουν στη θέση του κάποιον που όταν ρίχνει μούτσα, περισσεύει και κάβα ένα δάχτυλο για μια άλλη φορά. Ένας με 6 δάχτυλα τρομέρα του! 6 και 6, 12! Αλλά τελικά θα σας τα κάνει σαν τα αερόστατα της Goodyear! Και καλύτερα θα έρθει ένας που το όνομά του είναι ρήμα που χρησιμοποιούμε όταν λέμε ότι το χρήμα τι κάνει άφοδο! Ρέι! Ρέι! Α, γεια σου, τσακάλισε! Μετά όμως, αφού περάσεις ομάδα που το όνομά της μοιάζει με αυτό του γάβρου, μετά, οιμέ! Οιμέ! Ρε γιαγιά, μην κάνε! Ρε γιαγιά, μου κόβεις τη χολή, να μου είσαι πολύ θρίλερ! Πρέπει να δώσω έφαση, ρε παιδί μου! Άσε με! Θα μου πεις τώρα πώς θα κάνω! Ρε γιαγιά, μου κόβεις τη χολή όμως! Τι, περάσω μια που μοιάζει, Θα περάσει μια, αλλά μετά βλέπω πολύ μαυρίλα μέσα στον Αύγουστο. Άσε με να το κάνω εγώ με έμφαση, να πούμε θεατρικότητα, μη με κόβεις. Εντάξει, ρε γιαγιά. Ξαναλέω, μέσα στον Αύγουστο μεγάλη πίκρα βλέπω. Οχ, τι θα συμβεί? Θα αποκλειστείς από το χωριό του Νίλς Χόλγερσον. Τι είναι, αποκλείεται, γιαγιά. Η ομάδα σου αποκλείεται. Όχι αυτό που σου λέω, να μ' ακούς. Και θα αρχίσει ο Μέγας Πόντιος να γιατρεύει λίγο-λίγο την πληγή. Θα γυρίσει το κλίμα σε λίγες μέρες. Θα κάνεις τη διαδρομή κόλαση παράδεισο μέσα σε 7 μέρες και 7 νύχτες. Από το Ναδύρ στο Ζενίθ.
Από την κόλαση στο παράδεισο! Από την κατάθλιψη για το καριωτάκι! Από το άνοιξε πέτρα για να μπω! Της Μαρινέλλας! Θα πάω στην τρέλα και στον ενθουσιασμό! Πάω κλεισε αφού! Χωρίς βέβαια να ξεχάσεις τον αποκλεισμό! Και συνεχίζω. Πρώτα θα γυρίσουν τα τρία πρώτα γράμματα από τη λέξη Μακεδονία. Αρρωστάκι με την ομάδα σου. Και δεν θα είναι αυτή η μεγαλύτερη επιστροφή καψούρα του κόσμου. Παίκτη θα βλέπεις να γυρνάει, άλλον θα λαχταράς. Μεταγραφές θα κάνεις για άλλον θα μιλάς που θα έρθει στο τέλος. Σε βγάλει ψυχή βέβαια, να ξέρεις, αλλά όπως το βλέπω το πράγμα εδώ, ένα 10 δίνει στο σχετικό κουπόνι. Έλα ρε γιαγιά, θα με τρελάνεις ρε, δεν γίνονται αυτά που λες. Είναι σκέτη παράνοια. Θα φύγει και ο τρελός που σου χάρισε το κήπεδο. Και για την οφ, που και για την offside φτέρνα του στο τελικό. Ντε μέκα χθρή, πράσινη και κόκκινη, αγκαλιασμένη και χεράκι, χεράκι. Σαν συνεταιράκια αγαπημένα και ενωμένα απέναντι στον Πάο και στον Ιβάν, θα ξεσηκώσουν την κοινωνία! Κηρύττοντας επικοινωνιακό πόλεμο. Ενώ στη φάση του γκολ νωρίτερα, όπως είδες προχθές, έριξαν παίκτη σου με λαβή, αλλά Jason Statham στον Transporter. Καλά ρε γιαγιά, τώρα να σου πω κάτι, δηλαδή πραγματικά ξέρεις και το Statham ρε γιαγιά. Με τρελάνει τελείως. Πλάκα μου κάνει ρε τσάτς! Ο Jason! Ήρθε εδώ πριν χρόνια και μου ζήτησε να προβλέψω τι θα γίνει με τα πυκνά σγουρά μαλλιά του όταν άρχισαν να πρωτοπέφτουν. Και τι να κάνει με την πολύ πιτηρίδα. Και εσύ τι του είπες ρε γιαγιά? Του είπα ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να σταματήσει τον πέσιμο των μαλλιών είναι το πάτωμα. Για τη δε πιτηρίδα η λύση είναι τα άσπρα σακάκια. Άστα αυτά ρε γιαγιά, πες τώρα ρε γιαγιά, με έχεις κάνει άνω κάτω με τα αποκλεισμούς αυτά, τι με μου λες, δηλαδή πραγματικά, συνεχίζω! Και θα δώσεις δικαίωμα στο Βόλο και θα σε βάλουν πάλι στο στόχαστρο και ενώ άλλος, ο κόκκινος και τα κλωσσομπονίδια στα πολιτήρια με τον Πλατανιά θα φάει ποινή τόσο σκληρή όσο το χάνει μάνα σε ποπομορού με τάλκ μετά την αλλαξιά, εσένα θα σε ξεντώσουν! Και θα φας τη μεγαλύτερη τιμωρία που μπορούν να σου ρίξουν πριν ξεκουμπιστούν από το ποδόσφαιρο. Άπαξ διαπαντός. Και εσύ και τα υπόλοιπα παόκια θα ξαναδείτε τον ΠΑΟΚ μέσα στο σπίτι σας όταν θα έχουν βγει οι αγιοβασίλειδες στις βιτρίνες και οι γαλοπούλες θα τρέχουν για τη ζωή τους. Τι λες ρε γιαγιά, σοβαρά μιλάς τώρα? Τι είναι αυτά δηλαδή, θα φάμε, υπάρχει περίπτωση δηλαδή θα φάμε ποινή ενός γύρου? Εδώ γύρω και δεν δίνουμε αυτό με πίτα! Ακούσε με! Πες όμως τι έλεγες για τους ντεμέκα εχθρούς εκεί, τι γίνεται τώρα, είναι δυνατόν, θα τα βρούνε! Ο γάβρος με το βάζελο, αυτοί υποτίθεται σκοτώνονται! Αγόρι μου! Μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, η μεγάλη νίκη του Ιβάν, η μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ πρώτα, είναι που θα πέσουν οι μάσκες. Θα ξεμπροσιαστούν! Μια για πάντα! Αυτοί που υποτίθεται ότι σφάζονταν και είχαν μοιρασμένη μια χαρά την πίτα. Αυτοί που σου χτυπούσαν φυσικά την πλάτη και έλεγαν με δίθεν συμπάθεια, εμείς θέλουμε να πάω δυνατό, εμείς θέλουμε να πάω δυνατό. Μόλις όμως κατάλαβαν όντως ότι ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός, θα ξεγυμνωθούν και τότε θα δουν όλοι ότι είναι μια παρεούλα και ποδοσφαιρικά και πολιτικά και μηντιακά. Και! Μηντιακά! Κάτσε ρε, γιατί μηντιακά ρε? Πέρα από το Μέγκα! Όπου υποτιθέμενοι αντίπαλοι θα τα βρουν! Και θα κάνουν τα κίμη! Για να αφήσουν στην απέξω τον Ιβάν! Αυτό θα μπει κι αλλού! Θα πάρει κι άλλο κανάλι, βλέπω! Κάτσε είναι και θολό ρε! Δεν έχω σήμα! Δεν έχω σήμα! Περίμενε να δω λίγο να κουνήσω λίγο τη γυάλα! Ποιο κανάλι, γιαγιά, ποιο? Ποιο κανάλι? Αυτό! 1-0! Έλα ρε γιαγιά τώρα, μην πες με τον πόνο, πες μέσα από εδώ πέρα, πες τι γίνεται! Ένα κεφαλαίο γράμμα βλέπω. Ένα φωνήεντο. Δεν ξέρω γιατί. Βλέπω και μέσα στη γυάλα το Φουρθιώτη, όχι Παναγία μου. Να παραπονιέται και να λέει γιατί με διώχνεις, γιατί με διώχνεις. Και να λέει ότι εγώ θα πω τα πάντα και ότι ο Κάνιας είναι τραυματίας γιατί δεν πίνει αρκετό γυαλουρονικό χαρμάνι 1789. Και αλόι βέρα.
Αυτή η αλόη Βέρα ξέρεις, ε! Πρώτη ξαδέρφη της χαράς Βέρα! Θα κάνω ζημιές, θα κάνω ζημιές! Και στο λογαριασμό μου ασχρεωθούν κι αυτές! Άστα αυτά ρε γυρά, γιαγιά, μην πες με τον πόνο μας! Άσε να βάλω λίγο κάτι τεχνικό μέσα! Άσε με έχει πάρει να πούμε το λαιμό! Συνεχίζω υπέρα του γιαγιά και σου λέω ένα. Ο Πόντιος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και θα τα βάλει με όλους. Και τα βλέπω αλλιώς τα πράγματα. Μέχρι τώρα όλοι είχα γραμμένο τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τον είχα γραμμένο. Σε λίγο έχουν πλέον ένα γραμμένο απέναντί τους. Σαν να γυρίζω στις μεταγραφές λοιπόν. Το πόνο για τον αποκλεισμό θα έρθει να παλύνει όπως σου είπα ο Πόντιος. Που παρά τη μαύρη τρύπα των 7 εκατομμυρίων από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό θα τα χώσει χοντρά! Αφού μάλλον θα έχει πουλήσει το δεύτερο σακάκι που τελικά αποδεικνύεται ότι είχε και δεύτερο σακάκι μάλλον, ε! Για να μπορεί να πληρώσει τον κατσιτσίς, λέω! Εγώ, η γιαγιά! Άσε να πάρω μια τζούρα από το φρεντουτσίνο. Τρεις πεκτούρες λοιπόν θα έρθουν! Με διαφορά! Λίγο ημερών! Λίγο ωρών! Ένας με ελ μπροστά, παιδί μου. Βλέπω ένα ελ. Πώς λέμε, ελ Βενιζέλος, ελ Σαρβαδόρ, έλα μου τον τόπο σου! Τι είναι αυτά, ρε γιαγιά? Α! Μια και το φέρει κουβέντα! Το Βαζελάκι! Που κάθε φορά που θα κάνει μπουλκουμέ θα βγάζει ένα κίνηση κατά του Πάου και του Ιβάν, θα πάρει ένα παίχτη που το λένε Μουνιέ! Να το βάλει δίπλα-δίπλα με τον καπέλο να κάνουν δίδυμο! Μουνιέ καπέλο! Και θα το ζητούν οι συντοπίτες του εκεί στη Γαλλία. Έλα πίσω, γύρνα στο χωριό σου. Και θα βγάλουν και πανό που θα λέει «Έλα μου νιέ στον τόπο σου». Είχε βάλει ένα γκολ με εκτέλεση φάουλ εκεί στη Γαλλία, καλό. Το λεγόμενο μου νιέ καλλιγραφία. Το καλοκαίρι, το παρακαλώ σου ο Αλασκούσος. Έλα στο Πανθαϊκό, έλα στο Πανθαϊκό. Να υπογράψει αλλός γροσόν, παρακαλετό μου νιέ. Ξινιό, άντε. Γιαγιά, μη. Δεν είναι σωστό, γιαγιά. Άσε με να ολοκληρώσω. Τελικά ήρθε για κουπέ στην Ελλάδα αυτός ο Γάλλος. Και τι που έκανε βαρκάδα στη Μύκονο, με το φουσκωτό του έμεινε ένα καραβάκι με ψαράδες δίπλα. Και τους ρημόλκησε ο Γάλλος αφού γνωστόν. Το μουνιέ σέρνει καράβι. Α, βλέπω να πουλάει και ο Βαγγέλα στο Λέτσο. Τον ποιο, τον. Το Λέτσο, 22 εκατομμύρια, στους Γερμανούς μας δουλεύετε. Θα πληρώσουν και τη ρήτρα που είναι 16 και βάζουν το κάτι της παραπάνω έναντι για τις πολεμικές αποζημιώσεις. Εικάζω η γριά. Δεν ξέρω. Λέω. Βλέπω και μια φυγή. Λέγε γιαγιά, λέγε δηλαδή πραγματικά. Με έχει στείλει σήμερα, με έχει στείλει. Φεύγει ένα ξυπνητήρι με γερμανικό όνομα. Αυτό μου δείχνει για άλλα, παιδί μου. Πέρσι βέβαια είχε στείλει ένα σωσία στο πρωτάθλημα και θα πάει σε μια ευρέως γνωστή ομάδα και μάλιστα στον τεμπούτο του θα βάλει και δυο γκολ! Γιαγιά, τώρα πραγματικά το παραχοντρένεις, αυτά δεν γίνονται που λες! Το χοντρένεις, δεν γίνεται να φύγει ο Κλάος από την Τούπα, από 8 ετών είναι και δεν, από 8 ετών έχει βάλει 100 τόσα γκολ! Θα φύγει βρε! Μη με φυσβητείς! Θα τον δεις ντυμένο στα πράσινα! Με κάτι ακαταλαβίστηκα γράμματα από πίσω! Και θα... Α, το πιο απίθανο από όλα που είναι, μη με διακόπτει! Το πιο απίθανο, μη με διακόπτει! Το πιο απίθανο που μου λες ότι θα βάλει δύο γκολ στον τεμπούτο, τα φύλαγε για την... για την Ισραηλανή ομάδα! Συνεχίζω. Αλλά θα δεις! Αφισβήτα! Αφισβήτα! Θα δεις μετά! Θα με κάνεις μετά σκετσάκι! Το Σεπτέμβρη! Να ξέρεις! Θα με παίξεις! Σκετσάκι! Ξαναγυρίζω! Θα πάρεις παίκτη! Ελ κάτι! Κάτι με κατουρί! Με ουρί! Κάτι ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το δω καλά! Τι κατουρί ρε γιαγιά, τι ουρ... Ου... Α! Με ουρί! Κάποιος κατουρί! Κάποιος ουρί! Ούριος άνεμος στα χαφ! Με αυτό το δεκάρι! Που θα έχει φορέσει τη φανέλα του Θεού Διέγκο! Και δεν εννοώ τον Μπίζεσβαρ! Α, και δεν τον γουστάω και τον γουστάρω πολύ τον Μπίζεσβαρ! Ελ Καντουρί, γιαγιά! Θα πάρουμε τον Ελ Καντουρί! Έτσι! Άντε βοήθα λίγο! Με βγάλεις την ψυχή! Μετά θα έρθει άλλος! Απ' το πάνω ράφι! Βραζιλιάνος! Από τα κρύα! Από μια Αγία Πόλη με κοτρώνες! Τι Αγία Πόλη με κοτρώνες? Αγία Πετρούπολη! Ακριβώς! Και μετά το μεγάλο παμ που σου έλεγα νωρίτερα. Θα γυρίσει ο Κοντοκόλλης. Στο τέλος!
Την ίστατη ώρα! Στο τσακ θα έχεις φάει νύχια χεριών ποδιών! Θα γυρίσει ο Κοντοκόλλης, αυτός που πήρε το αυτοκίνητο και έτρεχε σαν τρελό στην Autobahn! Και πέρασε δικαστήριο από τους Γερμαναράδες για να δει τον ΠΑΟΚ με την Dortmund! Αυτός που παρέα με το δάσκαλο, με το τίκ και το καφέ δερμάτινο, ανέβηκαν την κορυφή της Ευρώπης. Αυτός που φεύγοντας έκανε λίμνες στα μάτια του! Τι έκανε? Λίμνες, βρε, λίμνες! Δεν έκλαιγε αυτός όταν έφυγε! Αυτός που θα στείλει ψεύτικες μαγνητικές στους λύκους και θα γυρίσει να φορέσει στο μπράτσο του τον περιβραχιόνιο, γιατί νιώθει όσο λίγη πλέον τι εστί ΠΑΟΚ και έχει πάνω του λίγη από τη σκόνη των απολυτηρίων, από Πάμπλο Γκαρσία, από Μουσλίμοβιτς, από Κοντρέρας, από Νίρο, από Κούσε Ισάο και σου κάνω και ρήμα σου, ξέ! Τα ψυχολογικά μου λύνω, με αντελύνω, με αντελύνω! Για πού τους ξέρεις όλους αυτούς? Εσύ είσαι αλμανάκ, να πούμε, είσαι η Πανίνη! Άσε βρε! Σε παρακαλώ πάρα πολύ! Πού θα μας πεις! Και τι λες, τελικά θα έρθει επιτέλους ο Βιερίνια? Ναι, αλλά λέγεται ο Μίσελ δεν τον θέλει! Α, θα τον προσπεράσουν όπως προσπερνάει μια Φεράρι Τεσταρόσα ένα Ζάσταβα 650 στην Εγνατία Οδό! Γράψτε πως το λέω! Δεν τελείωσα με τις μεταγραφές. Και στο τέλος θα έρθει το μπουμπούκι, θα έρθει το βλαστάρι για την άμυνα! Ένας με Λούκα Βραμ Λίνκολν! Μούση χωρίς μουστάκι! Τι μούση χωρίς μουστάκι? Θα έχει μούση αλλά θα ξυρίζει το μουστάκι! Γιατί? Γιατί είναι τρελόπεδο! Με τεράστια ποιότητα! Μιλάμε για μπακάρα τώρα, έτσι όχι μπαλαμπιπιπ! Και αν χρειαστεί, το χαμηλότερο τάκλινγκ θα είναι στην καροτίδα. Αν χρειαστεί, θα ρωτάει τον αντίπαλο! Το καλάμι σας, να το φάω εδώ ή να το τίδιξω για το σπίτι! Αν χρειαστεί, θα είναι τόσο σκληρός που θα τον καλέσω στην Αγκρότικα να γενιάσει το τμήμα με τις αλωνιστικές μηχανές. Λέγεται ότι αυτός συγκεκριμένος σε ηλικία 2 ετών έκανε τάκλινγκ στη μανούλα του την ώρα που ανέμελε αυτή η πόντζη της γλάστρες στον κήπο γιατί του έκρυψε την πιπίλα η ρουφιάνα. Αρκετά χρόνια μετά, έκανε μαρκάρισμα σου παίρνω τα νιάτα στη γυναίκα του την ώρα του γάμου που ο παπάς είπε η δεύκυνη να φοβείται τον άντρα, τραβάει ένα καλαμίδι. 40 μέρες έξω η γυναίκα, η δόλια. Α, και κάτι τελευταίο για αυτό το καλοκαίρι, μια και λέμε για μεταγραφές. Και εσύ θα κάνεις μεταγραφή. Εγώ ρε, για. Τι λες, τι μεταγραφή και πού θα πάω? Θα φύγεις από εκεί που μονομαχούσαν οι Ρωμαίοι και θα πας αλλού. Σε συγκεκριμένη θέση μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι χαφ! Δεν είναι εξτρέμ! Δεν είναι στούπερ! Δεν είναι φορ! Τι είναι, δεν είναι βοάς, δεν είναι κροταλίας. Άκου! Μην αφηγητής! Μην αυθαδιάζεις! Δεν είναι φορ, δεν είναι εξτρέμ, δεν είναι στούπερ! Ίδια θέση με Μπαρέζι και Μπέκενμπάουερ. Φρανς, ξέρω και ξένους. Εκεί θα πας. Εκεί θα πέσεις από τέλη Αυγούστου. Τι είναι αυτά, δώσε ένα στοιχείο ρε γιαγιά. Και το αγαπημένο σου 4. Στο τέλος η συχνότητα θα το κρατήσεις το 4. Να ξέρεις. Άσε ρε γιαγιά τώρα, άσε μαντρα γιαγιά. Καλά! Θα με κάνεις πόντικη. Θα με κάνεις κετσάκι. Στο λέω. Στο λέω να το ξέρεις. Γιαγιά, άστα αυτά τώρα και πες μου. Καλά όλα αυτά που με τις μεταγραφές και τα λοιπά, αλλά προπονητής μου είπε ότι θα φύγουν και οι δύο ίτς. Προπονητής ποιος? Αυτός! 2-0! Έλα ρε γιαγιά τώρα. Σε παρακαλώ, μπες με τον πόνο μας. Πρέπει να πάω και σε διάλειμμα. Λέγε, σε παρακαλώ, θα με πεθάνεις. Θα έρθει ο Έσκου, που φαγώθηκε να τον φέρει ο πρώην διευθυντής. Ο μπαμπάς του, λέει, ήταν φοβερός. Ναι, αλλά και ο μπαμπάς Στράτος Διονυσίου ήταν τεράστιος, αλλά ο Άγγελος και ο Στέλιος δεν τον φτάσαν ούτε στο μικρό του νιγάκι. Και μέχρι τώρα οδηγούσε Σκόντα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι Σκόντα, είναι BMW, είναι Mercedes, είναι Ferrari, είναι Porsche! Θα μπορέσει, γιαγιά. Θα μπορέσει. Τι να σου πω, παιδί μου. Μακάρι να μπορέσει, ρε γιαγιά. Μακάρι να μπορέσει πιο και το Λουτσέσκου, λες. Α, το Λουτσέσκου, ρε παιδί μου. Πρέπει να στα κάνω. Δεν κάνει κάτσα. Αν μου βγάζει ψυχή, πρέπει να έχει και ένα μυστήριο εφήγηση. Άιντε. Θα μπορέσει, ρε γιαγιά. Για πες. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Τέλειωσε ο χρόνος σου. Είπαμε λίγο λιγότερα από την Ιλιάδα και την Οδύσσια μαζί. Και πολλά σου είπα. Α, και κάτι τελευταίο.
Σαν κερασάκι, κράτα το στο πίσω μέρος του μυαλού σου και θα με θυμηθείς. Γιατί θα το ηχογραφήσεις αυτό και θα το παίξεις το καλοκαίρι του 18! Γιατί τι θα γίνει το καλοκαίρι του 18? Το καλοκαίρι του 18 έχεις επιτέλους και άλλη μία μεγάλη επιστροφή. Όχι παίκτη. Όχι, όχι, τι εννοείς γιαγιά, τι εννοείς? Δεν λέω παραπάνω, είπα άλλη μεγάλη επιστροφή, όχι παίκτη. Και ο κόσμος γιαγιά, ο λαός, τι θα κάνει που θα περάσει ένα τέτοιο καλοκαίρι? Τι θα κάνει που περιμένω θα είναι ήρεμα όλο αυτό το καλοκαίρι και θα κάνει τη διαδρομή κόλαση παράδεισος? Τι θα κάνει ο κόσμος που τόσα χρόνια κάνει υπομονή για ένα πρωτάθλημα και έχει και τόσα άλλα θέματα, τόσα άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσει? Ο κόσμος, ο λαός αυτός, θα είναι πάντα εκεί να στηρίζει την καψούρα του και να φωνάζει συνθήματα με όλη την ψυχή. Κλείσε τα μάτια σου και άκου. Ακούς? Άκου. Άκου. Κλείσε τα μάτια. Ακούω γιαγιά. Γιαγιά. Γιαγιά, ακούω. Άκου και πίστεψε. Πίστεψε. Εσύ που ακούς. Πίστεψε στα τέσσερα γράμματα. Πίστεψε στην ιστορία. Στην παράδοση. Και μη χάνεις ποτέ. Ποτέ την πίστη σου. Σε αυτή την ομάδα. Ποτέ να μην τη χάσεις. Με τη γιαγιά. Την είχαμε βάλει κάπου το Σεπτέμβριο, τη βάλαμε άλλη μία φορά, αφού μας τη ζητήσατε ξανά και ξανά, ειδικά εσείς που δεν έχετε πολύ παρεδώσει με το διαδίκτυο και με το ίντερνετ, γιατί την είχαμε και στο zoomusu.gr. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα γυρίσουμε να ανοίξουμε γραμμές, να συζητήσουμε. Κάποια στιγμή ελπίζουμε να μας αφήσει και ο Βήχας. Δεν γίνεται, κλείνω, έχω επέτειο να πούμε. Κάποια στιγμή. Λοιπόν, να πω ότι θα ανοίξουμε γραμμούλες στο 2310-287-888. Χαιρόμαστε που σας αρέσει αυτό. Χαιρόμαστε και άλλα τέτοια θα κάνουμε. Και άλλα όμορφα πράγματα ετοιμάζουμε. Να ξέρετε, να είστε έτοιμοι. Σήμερα να πω ότι στέλνετε το μήνυμά σας. Γράφετε FM με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση για μια ηλεκτρική σκούπα Ζανούς υπέροχη από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. FM κενό το μήνυμά σας στο 54526. Θα γυρίσουμε να συζητήσουμε λίγο πριν ανοίξουμε γραμμές για τα πολύ σημαντικά πράγματα. Διαστόματος Ιβάν Σαββίδη χθες ακούστηκε για πρώτη φορά για το νέο γήπεδο, ότι είναι αποφασισμένος να φτιάξει τη νέα τούμπα. Σε αυτό το συνέδριο το επιχειρηματικό ποδοσφαιρικά, εννοώ πάντα, που έγινε, να το πούμε και με την ξένη ορολογία. Να το πούμε και με την ξένη, το Business Conference που έγινε στο Μακεδονία Παλάς με πλήθος προσκεκλημένων, με ανθρώπων και από το εξωτερικό που ήρθαν να μιλήσουν για την προοπτική που υπάρχει στο ποδόσφαιρο, για τις επενδύσεις και φυσικά για όλο αυτό που ετοιμάζει, που έχει κάνει ήδη ο Ιβάν Σαββίδης, που δήλωσε περήφανος που έχει αρχίσει η εξυγίαση, που ξεκαυκαλώθηκε όλο αυτό το σάπιο σύστημα που τόσα χρόνια λιμένονταν το ελληνικό ποδόσφαιρο και που ελπίζουμε τούτοι εδώ να αποδειχτούν αντάξει των προσδοκιών και των επιθυμιών μας. Θα πάμε σε διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε! Έλα, πάμε, μπουκάρουμε, εδώ είμαστε. Μην ξεχνάτε, Climart, τα πάντα σε κλιματισμό, Daikin, αντλής θερμότητας, κεντρικά στήματα VRV και ο ΣΕΣ Κωνσταντίνος 917-646. Αυτά, η γιαγιά θα κάνει καιρό να ξαναμπεί, τώρα αν ξαναμπεί κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ για τα λόγια σας, για την αγάπη σας. Κληρώνουμε μία σκουπάρα. Δώσε αχπαστό στο λαό, αγόρι μου, δώσε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ελάτε στην παρέα μας και οι καινούργοι παλιοί έτσι κι αλλιώς. Μία σκούπα Ζανούση με κουβάκι, όχι με σακούλα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές 2310-287-888. Μιλάτε εσείς, εμείς ακούμε. Νέοι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Τι γίνεται? Καλό στο Δημήτρη, ρε.
κάνετε? Καλά, αγόρι μου. Κωστή, καταρχήν, όπου καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Δεν θέλω να σας χαλάσω το κλίμα, αλλά θέλω να σας πω ένα περιστατικό που έγινε την Τρίτη το απόγευμα. Ναι. Στην ουσία καταγγελία θέλω να κάνω. Να μας πεις. Πολύ συγγενικό μου πρόσωπο, αδελφός. Ναι. Με μηχανάκι από αυτά τα μεγάλου κυβισμού, αλλά τα αυτόματα. Ναι. Με κράνος και γυαλιά και με μπλούζα του ΠΑΟΚ, μία από τους ΠΑΟΚ στο Χόλμης. Ναι. Ήταν πάνω στην Καραμανλή. Σταμάτησε στο φανάρι της Μεμαρτίου. Ήρθαν άνανδρα από πίσω του δύο άτομα, τον τραβήξαν από το λαιμό, τον ρίξανε κάτω και έπεσε επάνω του η μηχανή και το χτυπούσαν επί 1,5 λεπτό κλωτσιά στο κεφάλι. Πήγε, έκανε καταγγελία. Ευτυχώς που ήταν κάποια άτομα, βγήκαν, είχε κίνηση. Βγήκαν από τα αυτοκίνητα και έφυγε στη δύο, που γύρω στο 1 με 1,5 λεπτό, ευτυχώς φορούσε κράνος. Τι να πω, εγώ θα σου πω το εξής. Πρώτον, δεν ξέρουν αυτοί που χτύπησαν ποιον χτύπησαν. Ναι. Δεν ξέρουν ποιον χτύπησαν. Δεν είχαν διακριτικά και τέτοια οι άλλοι. Όχι, δεν είχαν διακριτικά, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν φύλακα. Ακάλυπτα τα πρόσωπά τους. Ακάλυπτα, κανονικά. Τους είδανε. Μάλιστα. Ωραία. Τους είδε και ο κόσμος άλλος. Ακριβώς. Ξαναλέω, δεν ξέρουν ποιον χτύπησαν και ποιος ήταν αυτός που χτύπησαν. Ναι. Ωραία. Ευτυχώς το παλικάρι, 43 χρονών με παιδί, έτσι. Δεν είναι καλά τυχαίος. Ή κανένας πιτσιρικάς ή οτιδήποτε και να ήταν, τέλος πάντων. Μα και πιτσιρικάς να ήταν, τι σημασία έχει τώρα, Δημήτρη? Επειδή είναι οικογενειακό, ναι. Επειδή είναι οικογενειακός μου, είναι μέσα στην οικογένειά μου, εμείς αυτό το... Υπάρχει που να μας ακούνε και τώρα, εμείς απευθυνθήκαμε εκεί που έπρεπε. Δεν κάναμε καμιά καταγγελία πουθενά, απλά απευθυνθήκαμε εκεί που έπρεπε. Και το λέω σε σένα, επειδή με ξέρεις και ξέρουνε. Και ξέρω και με ξέρουν αρκετά παιδιά από την παρέα. Ναι. Λοιπόν, έτσι, και να είναι όλοι υποψιασμένοι. Στη μέση του δρόμου, επάνω στην Καραμανλή, από πίσω άνανδρα το ρίξανε κάτω. Ναι. Έτσι, τι να πω. Άμα φτάσουμε στο σημείο να κινδυνεύουμε μέσα στην ίδια την πόλη, δηλαδή να φοράμε ό,τι φανέλα θέλουμε. Ναι. Και το ξέρω που εσύ ξέρω τι φοράς. Συνέχεια. Αρκετές φορές. Φανέλες σε διάφορους συνέχεια. Και από το εξωτερικό. Συνέχεια. Μα έχω, τιμώ έτσι και τα παιδιά από το εξωτερικό. Τιμώ αυτό που αγαπώ. Δεν έχω, ούτε έχω κανένα πρόβλημα. Και με οπαδούς άλλων ομάδων που συζητήσαμε και μιλήσαμε και διαφωνούμε. Και ακροατές έχουμε. Και Αριανούς και Ηρακλειδείς και Ολυμπιακούς και Αεξίδες και Παναθηναϊκούς. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Αν αρχίσουμε να πλακωνόμαστε δηλαδή και να τηλεφωνούμε ο ένας τον άλλον και να μπούμε σε τέτοιο μονοπάτι. Γεια σας, φίλε. Γεια σας. Λοιπόν, δεν είμαστε ούτε πιτσιρικάδες, ούτε δεν ξέρω κι εγώ τι, να πούμε διάφορα πράγματα. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Για τρίτη και τελευταία φορά και θα σε κλείσω. Δεν ξέρουν ποιος ήταν αυτός που χτυπήσανε, ειλικρινά σου μιλάω. Εντάξει. Έτσι. Μην πάμε σε τέτοια μονοπάτια. Τώρα, όχι, βεντέτες και ανταποδοτικά. Εντάξει. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εντάξει. Έτσι, απλά τονίζω ότι ήταν άλλανδροι 100%. 100%. Τέλος. Έγινε, Δημήτρη μου. Τέλος. Σε φιλώ. Καλημέρα, καλημέρα. Τον αγκόπ να φωνάξεις καμιά φορά. Άντε, φιλιά, φιλιά. Καλημέρα σας. Ναι, πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Καλημέρα, Κουστή. Καλώς το παιδί. Άκης. Γεια σου, Άκη. Τώρα, για άλλο πήρα, αλλά... Δεν πειράζει. Πες αυτό που ήθελες να πεις. Μην φεύγουμε από το θέμα μας και μην ασχοληθούμε με αυτό. Δεν μ' αρέσουν αυτά καθόλου. Δεν ασχολούμαι με αυτό, αλλά έμαθα ότι κάποιος τράβηξε φωτογραφίες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Ξέρουν τι θα κάνουν αυτοί. Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή. Ντροπή. Άμα φτάσουμε εκεί σε αυτό το σημείο. Τι να φτάσουμε, δεν βλέπω. Πάμε. Να πούμε παρεπιπτόντως, αυτό το βλαστάρι που έδερνε τον άλλον στο μάτι της Εθνικής, επειδή κάποιοι το άφησαν να αιωρείται χθες, σε σημασμένος χούλιγκαν γάβρος, 20χρονος, παρακαλώ, υπάρχει πλέον και το όνομά του και φωτογραφία του και το βίντεο και τα πάντα και να δούμε τώρα πώς θα τιμωρηθεί που είχε πιάσει έναν, εγώ το λέω που φορούσε φανελά, δεν με ενδιαφέρει τη φανελά, το ίδιο θα έλεγαν ήταν και ανάποδα, έτσι. Άκουσε, Κωστή, εγώ επειδή έχω πάει στο γήπεδο εκεί κάτω, σε αυτό, πάνω από 3-4 φορές, μου έχουν πάρει το κινητό για να μπω μέσα γιατί είχα ταυτότητα Θεσσαλονίκης. Ναι. Άσχετα άμα μπήκα με Ολυμπιακούς μέσα και λέγανε ότι είμαι Ολυμπιακός, ενώ τα παιδιά ξέρουν ότι είμαι παοξής. Σύπατ και
Πέρυσι πότε ήταν που σου έλεγα ότι τους άφησε ένα χαλασμένο κινητό, ναι. Το μόνο πράγμα που είχε πάνω το σήμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά το είδαν στο τέλος, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτοί εδώ είναι γνωστοί. Τους γνωρίζουν άπαντες. Μέχρι τώρα κανένας δεν τους ενοχλεί. 2 μήνες θα φάνε φυλακή και πάλι εκεί πέρα θα είναι. Λοιπόν, γι' αυτό μην ασχολείσαι. Πάμε παρακάτω. Πες αυτό που ήθελες να πεις. Θα να τους τα πάρει όλα από την Αθήνα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Αυτό θα γίνει. Λοιπόν, όσο αξίζει το γήπεδό μας που θα χτιστεί και, και αυτά που πληρώσαμε τα χρωστούμενα, που πλήρωσα δηλαδή ο Σαββίδης, όχι εγώ, τόσα χρωστάει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τώρα έπρεπε να πάνω από 50. Το για πες το νούμεράκι. Σήμερα θα το πούνε έτσι κι αλλιώς. Θα το πούνε, θα το λαλήσουν, γιατί εγώ ξέρω πάνω από 50. Άκου λίγο, άκου. Για πες. Εγώ μίλησα χθες το βράδυ η ώρα μία. Πες. Ξέρεις ότι ασχολούμαι με αυτούς εδώ πέρα. Για και πες. Γουστάρω να τους ξεφτυλίζω. Για λοιπόν, πες. 77. Πρόσεξε. Μέχρι και σήμερα, ε. Ναι. Γιατί μπορεί σήμερα να προσθεθεί και να βγει κανένας άλλος, κανένας μπακάλις. Γιατί είχαν από το Μανάβη την προηγούμενη φορά. Δεύτερο, ναι. Θα σε πω κι άλλο. Παραιτήθηκε ο Μασέρ του Παναθηναϊκού. Ο Μασέρ. Ναι, Μασέρ. Μάλιστα. Ένας από τους Μασέρ. Μάλιστα. Αυτά χθες το βράδυ όλα. Λοιπόν, απλήρωτοι όλοι. Απλήρωτοι όλοι. Μας κουνούσαν το δάχτυλο αυτοί. Την απόκρουση που έκανε ο Γλύκος. Εδώ ναι. Πέρα μέσα. Φυσικά. Ποιος την έκανε, ποιος έκανε το σουτ. Ο Πέτριτς έκανε προσφυγή. 200 χιλιάρικα. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Λοιπόν, αυτά βγήκαν χθες. Φαντάσου τώρα τι άλλο θα βγουν ακόμα. Και ο Ηρακλής 150 χιλιάρικα παίρνει. Ναι, ναι, καλά, κανονικά. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, γι' αυτό πρέπει να στηρίξουμε τον Ιβάν. Όμορφα και ωραία. Ο άνθρωπος είναι, τι να πω. Ευεργέτης, φίλε. Μία λέξη, αρκεί. Δεν χρειάζεται. Να μην ακούτε παιδιά τι λένε γύρω, γιατί το ζηλεύουνε, μας ζηλεύουνε. Θα σκάσουνε από τη ξεφτύλα τους όλοι, γιατί δεν έχουν αυτοί αυτό που έχουμε εμείς, κατάλαβατε. Τι γίνεται, τίποτα άλλο. Ακριβώς. Παιδιά. Γεια σου Άγγι. Στον Ιβάν. Αυτό. Φιλιά, άλλο, φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ζουμουσού εμείς μαζί με τον Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Βλέποντας, διαφωνώ κάθετα με σένα, ναι. Βλέποντας εχθές τις σκηνές, αυτό το έσχος, ναι. Δεν μπορώ να σε καταλάβω γιατί λες ότι αυτός που τον χτύπησε. Ίσως ήταν 10 οι αλήτες δεν άκουσες τι είπα. Δεν άκουσες τι είπα. Είπα. Ότι δεν καταλαβαίνεις το σκεπτικό. Ναι, το είπα και χθες ότι 10 χτυπούσαν έναν άνανδρα. Λοιπόν, λέω ότι ο ένας που στο τέλος τον είχε πιάσει και τον κρατούσε και τον χτυπούσε μπουνιές στο πρόσωπο που μπορεί να σε αφήσει τον τόπο χτυπώντας στο κεφάλι, να σε κάνει φυτό. Αυτόν, για αυτόν τον έναν υπάρχει δίωξη. Αυτό είπα. Όχι ότι μόνο ένας τον χτύπησε. Και τελικά, Κωστή μου, πέφτουμε στην παγίδα ότι είναι ένας, λέει, αυτός εσημασμένος και τέτοια. 10 ήταν αλήτες που προσπαθούσαν να σκοτώσουν ένα παιδί που έκανε την ανοησία, όσο βλάκας κι αν είναι, προσπαθούσαν να το σκοτώσουν. Δέκα μέναν, κλωτσιές, μπουνιές, λοιπόν, όλοι πάνω. 10 αλήτες προσπαθούσαν να σκοτώσουν τα παιδιά μας. Μπορεί να είναι ο βλάκας ο γιος μου, ο οποίος πίστευε ότι με την Εθνική Ελλάδος, μέσα σε εκείνο το βρωμογήπεδό τους, γιατί το απέδειξαν είναι το βρωμογήπεδό τους η φωλιά τους, δεν μπορώ να πω άλλα λόγια, αυτή είναι η άποψή μου. Σε αυτό το βρωμογήπεδό τους που μας λένε ότι πρέπει να παίζει η Εθνική μας. Η Εθνική μας να παίζει στη φωλιά του, στη βρωμερή, που μπορούν να σκοτώσουν για πλάκα ένα άτομο. Λοιπόν, εγώ θα παραδεχτώ τον κύριο Γραμμένο για πολλωστή φορά, ξέρουμε ποιος είναι, εάν πάρει την ΕΠΟ και τη φέρει άμεσα από τη Λάρισα και πάνω. Και το φωνάζω, δεν μπορώ να το πω ήρεμα. Πρέπει να γίνουν τομές που χρόνια ολόκληρα ήμουν 17 χρονών και μιλούσαν για την αθλητική δικαιοσύνη τουλάχιστον να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τα κότσια κύριε Γραμμένο να τα κάνουμε. Κάντε το και θα αφήσετε εποχή, δεν μπορώ να το λέω ήρεμα. Γεια σου Μένιο. Να σκοτώνετε ένα νέο παιδί εκεί που ξέφυγε από πολύ τύχη. Τα είπαμε ξανά και ξανά. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Πολιτεία, τι θα γίνει με αυτούς που πιάσανε, με αυτό που πιάσανε, τι θα γίνει. Πολιτεία, να μην κάθεται και να μας παραμυθιάζει. Να τους στείλει στη φυλακή αυτούς τους αλήτες και ας είναι και αλήτες της Θεσσαλονίκης. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Ναι. Ήρεμα τα πράγματα. Πάμε. Έλα Γιώργο μου, έλα. Εδώ.
Ξεκίνησε, λοιπόν, είπε ο Δημήτρης το περιστατικό και πήγαμε έτσι μετά. Τέλος πάντων, από τη στιγμή που βλέπεις τρεις εφημερίδες, οι οποίες είναι προσχολούμενες στον Γαύρο, δεν αναφέρουν για το περιστατικό τίποτε και δεν καταδικάζουν, καταλαβαίνεις το Γαργάρα, φύλιο. Επειδή χθες άφησα λίγο αιωρούμενο, τι είναι, λέει, δεν ξέρουμε τι είναι. Τι τέλος πάντων, δηλαδή... αυτή είναι, ρε Κώστα μου. Okay. Είναι πάμε παρακάτω, μην χαλάσουμε την όρεξή μας. Λοιπόν, πάμε στον Βάζελο που είπε και ο φίλος Μασόκης. Ναι. Δεν 6 χιλιάρια στο Μανάβη, είναι 6 εκατομμύρια. Στο Μανάβη. Ναι, το έλεγε σήμερα στις ειδήσεις. 6 εκατομμύρια ευρώ. Ευρώ, 6 εκατομμύρια ευρώ. Χρωστάνε στο Μανάβη, όχι 6 χιλιάρικα. 6 εκατομμύρια ευρώ. Το πρωί το είπε ο Λεωνίδης και λέει, δεν μπορεί, σοβαρός. Δε... λέει 6 εκατομμύρια, αγαπητέ μου. Λέει. Δεν μπορεί. Δηλαδή, να σου πω κάτι, για να μαζέψεις αρζαβατικά, 6 εκατομμύρια πόσα πρέπει να τρως δηλαδή. Φέρανε φρούτα εξωτικά. Α, ναι. Από το Μεσαίωνα, λέει. Κάποια ήταν, λέει, από το κήπο της Εδέμ. Είναι δίπλα εκεί που πήρε το μήλο... το μήλο Αδά με την Εύα, δίπλα ακριβώς. Άρα, φαγωπότη. Δεν είναι εταιρεία αυτή η Μανάβικη. Δεν είναι ξέρω, ο Μανάβη τη γειτονιά, ξέραμε και τα λοιπά. Τι μας απασχολεί αυτό, μας απασχολεί γιατί αυτοί, όταν ήμασταν αδύναμοι, φρόντιζαν ακριβώς να μας πατάνε στο σβέρκο. Ακριβώς. Ένα, δύο. Αυτοί πολλές φορές μπρόχτηκαν από το συνεταιράκι τους για να βγουν στο Champions League να βάλουν τα λεφτά στην τσέπη. Αυτοί όταν ήμασταν αδύναμοι ήρθαν και μας πήραν παίκτες, μας τρυπήσανε με διάφορους τρόπους. Αυτοί πήγαν στο ΚΑΣ και μας αφαιρέθηκαν 15 βαθμοί από την ειδική βαθμολογία. Αυτοί είναι που τόσα χρόνια οι ύπουλα έρχονται και μας τρυπάνε. Λοιπόν, γι' αυτό ασχολούμαστε. Το λέω στον Δημήτρη. Όχι, ασχολούμαστε γιατί γίνανε πράγματα και θαύματα. Εμάς μας είχαν συγκόψει του ξηραφιού. Ρίξαν τον Ηρακλή, ρίξαν τις άλλες ομάδες οι οποίες χρωστούσαν και αυτούς ακόμη τους χαϊδεύουν. Τέλος πάντων, ακριβώς, τα περισσότερα από κάτω λένε πληροφοριακά, ενδιαφέρεται η ομάδα μας και άμα τον πάρει αυτό τον παιχταρά... Για Μπέρκ. Για τον Μπέρκ. Για τον Μπέρκ. Ναι, ναι, ναι. Σε θυμάμαι που το λες πριν φύγεις στην Αραβία από το Παναθηναϊκό, να λες για τον Μπέρκ. Ακριβώς. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην... την ΑΕΚ από κάτω. Μακάρι να κερδίσει την προσφυγή και να παίξουμε με κόσμο αυτή. Μας δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ακριβώς. Δεν φοβάμαι τίποτα. Από τη στιγμή μας φοβούνται, μας υπολογίζονται. Έφτασε η ώρα να καταλάβουν τι εστί ΠΑΟΚ. Τρέμουνε όταν προσπαθούν να μειώσουν τις ποινές. Όχι ο Ολυμπιακός τη μείωση και να παίξει με κόσμο εμάς. Όχι, καταλαβαίνεις ότι μας υπολογίζουν και μας φοβούνται. Έτσι. Αυτό εμένα προσωπικά με χαροποιεί. Ένα πράγμα, Γιώργο, μόνο. Αυτό που λες. Ένα πράγμα. Αν εγώ είμαι αυτός που πρέπει, δεν με νιάζει αν ο άλλος έχει κόσμο. Ίσα-ίσα που το να έχω κόσμο με πορώνει περισσότερο, αν έχω εγωισμό σαν ποδοσφαιριστής, αν έχω ομάδα, έτσι πάω και τους κερδίζω εκεί πέρα μέσα. Ένα αυτό και δεύτερον, όλο αυτό θα πρέπει, όπως είπες, να μας δείχνει, καταδεικνύει με τον πιο περίτρανο τρόπο ότι μας υπολογίζουν και μας φοβούνται. Αυτό ακριβώς. Μας υπολογίζουν φοβερά. Αλλιώς, αν ήμασταν. Και... πρόσεξε, που ακόμα δεν έχουμε φτάσει, εγώ σου λέω, ούτε το 40%. Όπως όλες. Ούτε 40%, εγώ λέω. Ανέτοιμοι είμαστε. Λοιπόν, έγινε. Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια σου, Γιώργο μου. Πάμε μια γραμμή ακόμα τελευταία πριν το διάλειμμα. Ναι! Γεια σας. Καλώς το παιδί. Δαμιάνος από το Μάνχεν. Έλα ρε Δαμιάνε. Τι γίνεται. Σε έστειλα και μήνυμα στη σελίδα. Τώρα. Χθες. Το βράδυ. Επειδή είμαι πρωινό συνέχεια. Ναι. Θέλω να ακούω μαγνητοφωνημένη την εκπομπή. Ναι. Στο zoomusu.gr μπαίνεις. Ναι, το ξέρω, ναι, ναι. Το ξέρω. Αλλά έχει η εκπομπή από τις 5 δεκάτου. Δεν έχει παρακάτω. 5 δεκάτου. Ναι. Δεν μπορεί. Θα το δω, θα αυτό το δω. Γίνεται. Ναι, ναι. Θα το δω, δεν νομίζω, αλλά θα το δω και θα σου πω. Θα το όλα δω και καλά, θα σου πω. Όλα καλά, αδερφέ μου. Προχωράμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, αδερφέ. Έτσι είναι. Έτσι. Απλά, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ θέλω διάρκεια στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αν ορθοποδήσει, θέλω διάρκεια και με τις μεγάλες ομάδες, αλλά και με τις μικρές. Μα γι' αυτό γίνεται όλο αυτό. Γι' αυτό ήρθαν αυτοί οι παίκτες. Γι' αυτό λέμε να μην φύγει κανένας σπουδαίος παίκτης. Να φτιάξουμε κορμό. Για να μην είναι μια φωτοβολίδα. Κατάλαβες. Πρέπει να είναι αυτό το πράγμα να έχει να δημιουργηθεί μια... συνέχεια. Ακριβώς.
Ακριβώς. Να σε καλά, να σε καλά και εσύ, αδερφέ μου. Θα τα πούμε. Σε χαιρετώ, yeah. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Υπενθυμίζουμε, χορηγή πρώτης ώρας είναι η Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, που σήμερα κληρώνει μια υπέροχη ηλεκτρική σκούπα Ζανούση με κουβά και όχι με σακούλα. Σημαντικό, γιατί δεν χρειάζεται να πληρώνετε κάθε φορά σακούλες. Βγαίνει ο κουβάς. Έτσι είναι τελευταία λέξη τεχνολογίας. Ηλεκτρική σκούπα Ζανούση. Επίσης, θα γιορτάσει τα 50 χρόνια σε λίγο καιρό. Θα σας πω, θα έχει event με σπουδαίες κληρώσεις το κατάστημα στο Κορδελιό. Φυσικά, μην ξεχνάτε, Ερβαντόλ. Ερβαντόλ.gr. Μπαίνετε, ενημερώνεστε για το αρπαγόφυτο, για την κορυφαία κρέμα που έχουν φτιάξει εκεί στη Σύναψη, που ζωγραφίζει χαμόγελα στα φαρμακεία. 2-17-876 και εννοείται η υγραεριοκίνηση Εσκιάδη. 4-73-118. Μηδέν προκαταβολή, 12 άτοκες δόσεις. Μπαίνετε στη διαδικασία, βάζετε το μαραφέτη και γλιτώνετε σχεδόν τα μισά λεφτά σε σχέση με αυτά που βάζετε τώρα με τη βενζίνη. Επιστρέφουμε! Ναι. Έτσι, με παράπονο, με χιτζάς, με πίτσα μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε. Πες μας. Αμέτρητες φορές τα λόγια σου μαχαίρια και μια φορά δε μου πες αγαπώ. Κι αν τώρα με ζητάς και μου φιλάς τα χέρια, να σ' αγαπήσω πάλι δεν μπορώ. Έλα. Ράγισα στην αγκαλιά σου να βάγισα, κι αν τα φιλιά σου νοσταλγίσα, πίσω ξανά δεν γυρνώ. Νίκησα γιατί ποτέ δεν σ' αδίκησα, κι ούτε την πόρτα σου χτύπησα και γίνες πια παρελθόν. Και σου λέγα να δεις, θα κλαίς θα με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός και θα παρακαλάς. Και σου λέγα να δεις. Έλα, όλα γιάχμα, κουφάλα νεκροθάφτη. Πάμε, μπουκάρουμε. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στη Βέρεια να στείλω. Στο φίλο μου το Μάκη το Σουβατζόγλου. Μια φορά φίλος και χορηγός παντοτινός, αδερφέ μου. Κορυφαία έπιπλα, κορυφαία ποιότητα. Αδερφέ, κανόνισε να πιούμε καφέ κάποια στιγμή. Λοιπόν, μπουκάραμε δεύτερη ώρα, θα ανοίξουμε γραμμές. 2310-287-888. Σε λίγο να πούμε φυσικά χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εξαιρετικές γεύσεις απέναντι από το Μασού της Ελευθέρια, 16 χρόνια κορυφαία ποιότητα. Και βέβαια Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτσίτης, μπαμπάς και γιος, 35 χρόνια εμπειρία, πολύχνη καλαμαριά Χαλκιδική, πέργολα δυναμική ζελατίνα και φυσικά Tenda. Και Καλόε, πόσιμη καθαρή αλόη, πρώτη εταιρεία που έμαθε στους Έλληνες την Αλόη Βέρα. Όσοι πάρετε στο 2312-200-500 κατά διάρκεια της δεύτερης ώρας, έχετε 45 ευρώ 2 λίτρα αλόη και 20 ευρώ δώρα. Υπέροχα. Καλόε, κορυφαία ποιότητα νούμερο 1 εταιρεία στην αλόη. Από την Κρήτη στο φαρμακείο. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Είπα ότι κληρώνουμε και μία ηλεκτρική σκούπα Ζανούση. Έλα, γόρι μου, έλα, μαλαμίσιε. Έλα, γόρι μου, έλα. Λοιπόν, καταρχήν να πω συγχαρητήρια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η πρώτη κυβέρνηση η οποία έχει ρίξει τόσο πολύ στα μάτια του κόσμου. Τόσο πολύ στάχτη, είπες. Στα μάτια του κόσμου. Περνάνε ό,τι γουστάρουν και το πρόβλημά μας είναι αν θα παντρευτούν οι ομοφυλόφιλοι, αν θα αλλάξει ο άλλος. Όλα τα άλλα είναι τακτοποιημένα. Ακριβώς. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Οπότε έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με αυτά. Να πω ότι η αναμονή που περιμένουμε του μη παίχτη στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι εδώ και 2 χρόνια στο στάζεις, Κωστή. Και εμείς οι παλιοί ακροατές νομίζεις... Τα περνάμε στον Τούκου. Τα γράφουμε, Κωστή, τα γράφουμε. Από την εποχή Τούντορα μας έλεγε, ρε παιδί μου, ότι... Ότι... Κάντε υπομονή.
Ένα. Το καλοκαίρι έρχεται. Κάτι που με έρχεται. Είχα πει το καλοκαίρι ούτε έρχεται. Ούτε την Ελόπη να είμαστε, την περιμέναμε τόσο ήρθε, πολύ. Ρε, ήρθε το καλοκαίρι. Αυτός που είχα πει. Από τον Τούτορ. Όχι. Ο άλλος. Είχα πει μήνα Φεβρουάριο, Μάρτιο, μην ψάξω τώρα τα αρχεία της εκπομπής. Είχα πει λοιπόν ότι θα έρθει ο Βιερίνια. Θυμάσαι, πριν από όλους. Λοιπόν, τώρα, λέμε μη παίχτη. Τώρα, για μη παίχτη λοιπόν, την προηγούμενη φορά που είχα πει το 13, όντως ήταν συμφωνημένος, αλλά άλλαξε τελευταία στιγμή την άποψή του ο μεγαλομέτωχος, ο πρόεδρος, και έφερε Άγγελο Αναστασιάδη. Αλλά ήταν συμφωνημένος ο καφέ Δερμάτινος. Ο καφέ Δερμάτινος, τον οποίο, ρε παιδί μου, τι να πω, στο τέλος, ρε παιδί μου, σαν την Πινελόπη, θα την περιμένουμε. Θα περιμένουμε, ρε παιδί μου, να έρθει ο Σωτήρας. Δεν σε χαλάει, νομίζω. Το θέλουμε, δεν μας χαλάει. Για να σου πω για ποιο λόγο μας χαλάει, ειδικά τώρα μετά την κατάκτηση του Euro, νομίζω πλέον ότι αυτό που λέει ο Μπάουξ, τι είναι. Είναι, ρε παιδί μου, ο ηγέτης που θα μπει μέσα στα ποδητήρια και θα κάτσει σούζα ο καθένας. Έχω πει χιλιάδες φορές. Τον ποιον σπορ, ρε παιδί μου, τον Μπρίγκοβιτς, κάτσε σήμερα στον πάγκο γιατί σήμερα ήταν κακό όνειρο, ρε παιδί μου, και θα λέει πριν ό,τι πεις αφεντικό. Κάπως έτσι. Μακάρι, ρε παιδί μου, τι να πω, μακάρι να έρθει μια μεγάλη προσωπικότητα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε στον πάγκο έχουμε κάνει το σχεδιασμό και στο τέλος καταλαβαίνουμε ότι τελικά ο προπονητής δεν μας έκανε. Οι παίκτες είναι τόσο καλοί που τελικά ο προπονητής ήταν πολύ λίγος για αυτούς τους παίκτες. Και αυτό δυστυχώς είναι το μόνο μείγμα του πάγκου. Δεν μπορεί κάποιος να βάρει και καλούς παίκτες και καλό προπονητή. Έχουμε πει, μαλαμίσια μου, χιλιάδες φορές, πρέπει να είναι ένας προπονητής που να εμπνέει σεβασμό, να ψαρώνει τους παίχτες, να ξέρουν οι παίχτες ότι αυτός που είναι απέναντι είναι μια τεράστια προσωπικότητα, ότι δεν θα, για να επιβάλλει την πειθαρχία και το σεβασμό, δεν θα χρειαστεί να τους βάλει να κάνουν push-ups, ας πούμε, να φωνάξει. Μόνο που θα τον βλέπουν μέσα θα υπάρχει λίγο τσιλιπιπί. Δηλαδή είναι σημαντικό. Ναι. Λόγω δουλειάς μου, έχω ασχοληθεί με πολλούς αθλητές. Κάποια στιγμή με έφερε η τύχη να ασχοληθώ με κάποιους παίκτες στον ΠΑΟΚ. Δεν θα πούμε όνομα. Και ρώτησα, καλά ρε παιδί μου, πώς πέρυσι λέω με τον Σάντος χτυπούσαμε, λέω, κορυφή το ένα το άλλο, και φέτος οι ίδιοι οι παίκτες δεν μπορούν, ρε παιδί μου, τι να σου, να κερδίσουμε, λέμε τώρα, εκτός την Βέρεια. Και γύρισε το παίκτη και μου είπε, κοίταξε να δει, επί Σάντος τα ποδητήρια ήταν, λέει, δεμένα. Ο παίκτης δεν μπορούσε να κουνηθεί. Σήμερα, λέει, κάνει ό,τι θέλει ο παίκτης. Μπαίνει μέσα. Άμα θέλει σήμερα να προπονηθεί καλώς, δεν Άς. Θέλει. Δεν αυτό που λέμε είναι πολύ σωστό. Δεν ισχύει μόνο για τον Σάντος. Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος, δεν κολλάμε με τα πρόσωπα, που να εκπέμπει τέτοια ακτινοβολία, ο σεβασμός να είναι απριόρι εκεί, με το που θα μπει μέσα από διτήρια, να ξέρουν ότι αυτός έχει πετύχει πράγματα στη ζωή του. Είναι τεράστια προσωπικότητα και δεν μας παίρνει να κάνουμε μαγκές. Άσε δε που ο συγκεκριμένος δεν είναι μόνο προπονητής, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διασυνδέσει παντού. Μπορεί να σου φέρει κάνα 2-3 Βιερίνη ακόμα, όπως έφερε τότε. Είναι πανέξυπνος άνθρωπος. Μακάρι κάποια στιγμή στον ΠΑΟΚ να ξυπνήσουν. Όχι, το ξαναλέω, ότι αν παραδείγματος χάρη λέμε τώρα, αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει τη χρονιά, κλαίμε, ρε παιδί μου, τον πεθαμένο και λέμε, α, του χρόνου κάνουμε υπομονή. Όχι, φέτος έχουμε μια χρονιά η οποία είμαστε ένα βαθμό από τον πρώτο και η ομάδα ευελπιστούμε να χτυπήσει κορυφή με αυτό το συγκεκριμένο προπονητή. Οκ, απλώς για να μην παρεξηγηθούμε. Έγινε, Κωστή. Έγινε, αδερφέ μου. Έγινε. Bye bye. Έγινε. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο Χρήστο Βουζούκο που μαζί με Βασίλη Καρά είναι τώρα στο αεροδρόμιο. Φεύγουν για Αμερική. Να πάνε εκεί για συνευλίες. Τον περιμένουμε στο στούντιο. Αυτό, τον άρχοντα. Τον περιμένουμε στο στούντιο. Κάποια στιγμή, όπως έχουμε πει. Καλό ταξίδι. Εκεί δώστε ανάσες στην Ομογένεια. Δώστε Ελλάδα. Γιατί ξέρω πόση αγάπη εισπράττει όταν βγαίνει έξω. Όλος ο κόσμος, αλλά ειδικά ο Βασίλης. Ειδικά ο Βασίλης. Ξαναλέω, σκούπα Ζανούση. Κληρώνουμε με κουβά, όχι με σακούλα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Ξέρω ότι χρωστάω την επιστολή για τον Μπρίγιοβιτς και πιθανόν να βρούμε χρόνο σήμερα. Να παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση μετά τις 9.30. Καλημέρα στον Ανανία τον Κιορπελίδη. Σκουπάρα μπουμπουκάκι. Ζουμουσού λέμε. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου Πολουτζίδη Χαράλαμπε, γεια σου Άγγελε Παπαχρήστου, γεια σου Παρουσίδη Κωνσταντίνε, γεια σου Ρενάτα Σαλταφερίδη. Καλημέρα στην Νούσια τη Λευκοθέα, γεια σου Σολομονίδη Θανάση, δώσε σκούπα στο λαό να σκουπίζει το μωρό. Ζουμουσού, λέμε καλημέρες, γεια σου Θανάση, καλημέρα. Να σε καλά Αφροδίτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αιμοδοσίες, Δεκέμβριο η 13η αιμοδοσία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλο το προηγούμενο διάστημα δεν μπορείτε να επισκέπτεστε οποιαδήποτε κλινική, οποιοδήποτε νοσοκομείο στην Ελλάδα και να λέτε
ήρθα να δώσω αίμα για την Τράπεζα Αίματος Αθλητηρίων. Για να βοηθάμε τον κόσμο. Καλημέρα, γεια σου Κωνσταντίνε μου. Το ξέρω, θα το δω αυτό για το zoomusu.gr. Γεια σου Μότο Μουδανιά. Καλημέρα στον Νίκο τον Παπαδόπουλο, στην Πάτρα. Γεια σου Νικόλα. Λοιπόν, αν χρωστάνε όσα ακούγονται συμπεριλαμβανομένου και του Μανάβη, λέει, τις μεταγραφές, ποιος του τις έκανε? Ελαμουντέ. Είναι απορία αυτή. Είναι απορία αυτή. Δεν είχατε να πληρώσει το Μανάβη. Δεν ξέρω αν είναι 6.000 ή 6 εκατομμύρια, δηλαδή το να φτάσει 6 εκατομμύρια στο Μανάβη, πρέπει να μην έχει πληρώσει φύλλα από τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Δεν υπάρχει. Λέμε τώρα. Λέμε. Γεια σου Ηλία Σταφυλίδη, ζούμε σου λέμε και καλημέρα. Εύχομαι καλημέρα από ασπρόμαυρη Σουηδία, Χέλσιμπορκ. Μας ακούτε εκεί. Γεια σου Δέσποινα Κυριακίδου, καλημέρα ζουμουσάκια. Μια όμορφη Πέμπτη με πολλά χαμόγελα. Ο Λάρη Καρατζίκης έχει ανεβάσει το βιντεάκι από τον ξυλοδαρμό στο Καραϊσκάκης. Περιμένουμε να δούμε δολοφονικά χτυπήματα. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι μπορεί χτυπώντας τον έτσι το κεφάλι επανειλημμένα, δεν είναι μια γροθιά μόνο, να τον αφήσει φυτό. Φυτό! Να μείνει στον τόπο. Γεια σου Σίμω Σπυριδόπουλε, καλημέρα Παοκάρες, Παοκ Forever. Εδώ είμαστε. Χλάτς Χλούτς, γεια σου Κανάρι με τα ανέκδοτά σου και τις φωτογραφίες σου. Ρε Μίτσο, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω τις γυναίκες. Γιατί ρε Μπάμπη, η γυναίκα μου αγόρασε πρόστιχα εσόρχα και μου λέει, για σένα τα πήρα. Και όταν τα φόρεσα, λέει, τσαντίστηκε. αγόρι μου. Μου φέρνει ο άλλος το αυτοκίνητο, λέει, να του βρω το πρόβλημα. Έχει τρύπια κολάρα, του λέω. Και με αρχίζει, τι σε νοιάζει εσένα τι κάνω στο κρεβάτι μου και που το έμαθες και ποιος σου το είπε και τέτοια. Τρύπια κολάρα, του λέει. Εντάξει, τώρα αν το γράφει με όμικρον ή ωμέγα δεν είναι, είναι ένα άλλο θέμα. Είναι άλλο ζήτημα. Καλημέρα. Γεια σου Ελευθέρη μου. Γεια σου Πολυχρόνη. Ιωσιφίδη. Εδώ είμαστε. Καλημέρα Κωστή από το ασπρόμαυρο Λονδίνο. Ζούμου σου Παοκάρα. Τι ιστορία είναι αυτό το διαδίκτυο, φίλε. Να έρχεται μήνυμα και να είναι Σουηδία, Μελβούρνη, Στοκχόλμη, Τορόντο, Λονδίνο. Δηλαδή απίστευτο, απίστευτο. Ακαδημία Κολύβης Τούμπας. Αγιασμός. Και φωτογράφηση 21 Οκτωβρίου. Καλά κάνεις και μου το βάζεις στον τοίχο, Χρύσα μου. Κολύβηση εκεί στη Μάνα Τούμπα. Στα σπλάχνα της. Θύρα 5. Λοιπόν, λέει, υπάρχει ένα αγάπη μου. Όχι, μωρό μου. Αχ, πες κάτι να με ανεβάσεις. Γερανός. τι γίνεται. Ανοιχτές γραμμές. 2310-287-888. Ξαναλέω, σκουπάρα κληρώνουμε σήμερα, υπέροχη, από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τώρα, μέσα σε όλα γίνεται ένας πανικός φυσικά για τον Μπρίγιοβιτς, όπως είπαμε, αλλά το σημαντικό είναι ότι ο παίκτης αγωνίζεται σε εμάς και είναι ευχαριστημένος και ευτυχισμένος. Μη χαλιέστε που ο καθένας τώρα εξυπηρετεί τον δικό του σκοπό. Οι μανατζαροί που γράφουν ή το ότι τον θέλουν δεν είναι πιο ωραίο να έχεις κάποιους παίχτες που να τους θέλει η μισή Ευρώπη από το να μην έχεις κάποιον που να... Δηλαδή να έχεις κάποιον να μην ασχολείται κανένας, να μην τον ξέρει ούτε η μάνα του. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα να κυκλοφορείς με μια ωραία γυναίκα. Τι προτιμάς? Να είσαι μια ωραία γυναίκα και να την ποθούν και άλλοι? Ή να είσαι με ένα μπάζο και να λένε λοιπόν πού την πάει αυτή? Ή αντίστροφα το λέω και για αγόρι κορίτσι, έτσι. Να έχετε έναν ωραίο άντρα δίπλα σας ή να είναι ένας ταλέπορος, ένας θλιβερός, για να μην τον ακουμπάει κανένας και καμία. Ο Καράς, δεν μου το έστειλε ο Βουζούκος. Ο Καράς πάει. Ναι Χρυσταρά μου, ναι, απλά πήγε στο αεροδρόμιο. Όπως σας είπα, έχουμε διάφορα πράγματα ετοιμάσει για σας. Έχουμε διάφορα πράγματα ετοιμάσει για σας. Με live βράδια θα τα κανονίσουμε εδώ με το νέο μας σπίτι, εδώ και ένα μήνα και κάτι ψηλά. Το Λίμπερο 107,4, για να κάνουμε live βραδιές. Να φέρουμε συγκροτήματα, αφού δεν μπορείτε εσείς να πάτε στα μπουζούκια, αφού είναι εποχές δύσκολες, θα κανονίσουμε να φέρουμε τα μπουζούκια εδώ. Γιατί είπαμε, είναι εποχές πάρα πολύ στριμόκολες. Πάρα πολύ στριμόκολες. Το ξέρω αυτό που γράφεις, αλλά τη διάβασα τη δήλωση, ναι. Αυτά είναι μηνύσιμα, αδερφέ. Να πούμε ο τάδε έκανε αυτό ή ο τάδε έκανε εκείνο. Εντάξει. Τα πράγματα που είπε χθες ο Ιβάν σε αυτό το συνέδριο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θέλω να πάω αυτάρκη
και ένα ΠΑΟΚ στην κορυφή, να είναι πρώτος παντού. Τέτοιου είδους συνέδρια, τέτοιου είδους ενέργειες ανεβάζουν επίπεδο την ομάδα. Και φυσικά να είσαι τακτοποιημένος παντού, έτσι. Πάμε, πάμε στις γραμμές γιατί αμέλησα. Καλημέρα, ναι. Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Λοιπόν. Κλάους εσύ. Εγώ. Έλα, γόρι μου. Τι γίνεται, δεν σκοράρεις ούτε εκεί όμως. Τι έλεγε. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις, ξέρεις αλλά δεν... Τι γίνεται. Θα κάνω ό,τι στη γυναίκα μας, επειδή αργεί μία ώρα, κάθε φορά στο ραντεβού της λέμε ότι το δεν είναι δύο ώρα, είναι μία ώρα και έχουμε την ώρα μας. Και στον Κλάους θα λέμε ότι είναι φιλικό το αγώνα. Ότι είναι φιλικά τα μάτς, γιατί στα φιλικά σκόραρε. Μάλιστα. Λοιπόν, το καινούργιο της Πανίνη, το άλμπουμ θα το φέρεις, θα το κληρώσεις. Φυσικά. 100%. Ναι, δεν ξέρεις ποιο είναι όμως και μην πεις ναι, όχι αυτό. Δεν ξέρω. Δεν τα μάθες. Τι έβγαλε, για πες ποιοι χρωστάνε, ποιοι δεν χρωστάνε. Παίκτες που έχουν κάνει προσφυγή στον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραίο. Κολλήστε και τα 30 αυτοκόλλητα. Ναι, αλλά κάνεις ένα λάθος, δεν λέγεται Πανίνη. Λέγεται Πανίνη με Πανίνη έχουμε μείνει. Λοιπόν, Κωστή, έχεις γει φάουλ πάρα πολύ σε ακόμη τελευταίο καιρό. Ναι, για πες. Για το γήπεδο, για το νέο γήπεδο, έχεις πει πάρα πολλά τα οποία δεν... Ισχύουν. Δεν συμφωνώ. Πες λοιπόν αυτά που... Όχι, ισχύουν, δεν συμφωνώ. Δηλαδή, ας πούμε, έλεγες να μην ονομαστεί το γήπεδο έτσι, να... Όπα. Δηλαδή... Δεν είπα αυτό. Θυμάμαι τι λέω. Τώρα. Πρόσεξε. Τι είπες. Είπα ότι οποιαδήποτε ονομασία μπει, πρώτα να υπάρχει το ΠΑΟΚ και το Τούμπα. Αυτό είπα. Θυμάμαι καλά τι λέω, δεν είπα να μην ονομαστεί. Εντάξει, κι άμα όλους τους 5 μίλια τώρα το χρόνο... Περίμενε! Βλέπεις ότι θυμάμαι τι λέω. Μπορεί να λέω πολλά, αλλά θυμάμαι. Δεν είπα ποτέ να μην ονομαστεί. Έτσι. Κουμάντο... Ναι, να βγαίνει μπροστά έστω, ρε παιδί μου. Α, όχι έστω, έχει σημασία. Μπροστά να υπάρχει, αυτό είναι η δική μου επιδημία. Δεν προστάζουμε. Εντάξει, δεν είσαι αυτός όμως που έχει τα μπικικίνια και τα αρχεία χειρίζεται. Ακριβώς. Περιορέξεως με... Ακριβώς, πάμπκιν πάει. Δεν είπα λοιπόν να μην ονομαστεί. Θα θέλαμε, ωραίο θα ήταν να μην χρειαστεί να ονομαστεί, αλλά δεν θα κάνουμε κουμάντο τώρα εκεί, είναι άλλοι που κάνουν κουμάντο. Απλά είπαμε πριν οτιδήποτε και αν ονομαστεί, αν υπάρχει ονοματοδοσία, να υπάρχει το ΠΑΟΚ ή το Τούμπα. Λέω εγώ. Λες εσύ όμως, φίλε. Εντάξει, αυτό είπα. Άλλο που διαφωνούμε. Αυτό, το ένα που διαφωνούσαμε δεν το είπα. Πάμε τα έχω ξεχάσει, αλλά πάλι για το κύκλο. Δεν πες 2-3 καλά, Κωστή, και με πλήγωσες. Γιατί είναι λίγο. Γενικώς αυτή την εποχή στο ραδιόφωνο παίζει πολύ λαϊκισμός και εσύ γενικώς θα αποφεύγεις αυτό το πράγμα. Αποφεύγουμε, καλό είναι εγώ να μείνεις εκτός. Άκουσε, θα σου πω τι κάνω πάντα εγώ. Δεν με απασχολεί τι λέγεται στα άλλα ραδιόφωνα, στους άλλους σταθμούς. Όχι, και το ίδιο το ραδιόφωνο. Άκουγα με την Ιαννή εκπομπή, ας πούμε, και εντάξει. Εγώ λέω αυτό ακριβώς που σκέφτομαι, το λέω κιόλας. Τώρα, αν αυτό συμβαδίζει με αυτό που θέλει ο κόσμος, ναι, αλλά πολλές φορές δεν συμβαδίζει. Δηλαδή, εγώ από την αρχή είπα ότι αυτό που θα έχουμε στην Τούμπα. Δεν θα το έχουμε άλλο. Δεν Κωστή, θα το έχουμε άλλο. Κάνω γρήγορα γιατί περιμένουν 5. Άκουσε με λίγο να σου πω 5 πράγματα. Δεν είσαι από τους ανθρώπους που θα στήσουν εκπομπή πάνω στον ΠΑΟΚ σαν κάτι άλλο κτλ. Εντάξει, καμία σχέση. Είπαμε, λέμε ο πυρήνας είναι ΠΑΟΚ και λέμε και τα δικά μας. Πάμε παρακάτω. Αλλά θέλω να μου πεις που διαφωνείς. Γιατί σε αυτό που είπες ότι διαφωνούσαμε δεν το είχα πει. Δεν είπα όχι ονοματόδοση. Και για το που θα γίνει το νέο γήπεδο κτλ. Διαφωνείς που θα γίνει στην Τούμπα. Διαφωνείς. Θα ήθελες να γίνει εκτός. Ναι. Ναι, μάλιστα. Μόνο έτσι αναπτυχθεί, γιατί αλλιώς είναι πολύ περιορισμένος ο χώρος εκεί. Δηλαδή πάλι θα βρίσκεις παρκαρισμένα αυτοκίνητα στους 6 ώρες, Κωστή. Νομίζω ότι θα γίνει σωστά αν γίνει. Να περιμένουμε να δούμε λίγο τι σκοπεύουν ναι, να κάνουν εκεί. Εννοείται, έχουμε πει πολλές φορές. Αυτό που θα μας έδινε μία έκταση. Αυτό που θα μας έδινε μία έκταση στο καρατά σου, ξέρω Κωστή, εγώ, ή στη σιρωτή, ναι. Ή στην έκθεση. Δεν μπορεί να μας το δώσει συγκεκριμένο μέρος. Άλλα πράγματα. Δεν μπορεί σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι αλλιώς. Μην νομίζει. Ναι. Εντάξει, αλλάζουν συνέχεια όχι, αυτά τα πράγματα. Η περιοχή εκεί, η Τούμπα, είναι έχουμε συγκεκριμένα τετραγωνικά. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν γίνεται να γκρεμίσουμε σπίτια για να κάνουμε το γήπεδο. Κατάλαβες. Αλλά παίρνουμε άλλα πράγματα που είναι σημαντικά, όπως το συναίσθημα, ο ρομαντισμός, η ιστορία, η παράδοση, η άβρα. Τα έχουμε έκανε και οι τύποι στο συντριβάνι. Γι' αυτό σου λέω. Πρέπει να έχει λίγο πιο άνοιχτο μυαλό αυτό. Έγινε. Κλάους, φιλιά, κοίταξε κοστά. Να αρχίσεις να σκοράρεις. Άντε, φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί, ρε. Τι κάνεις, Φλαράκη. Τι γίνεται. Καλά, μωρό, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Έτσι να, είναι, φίλε. Εδώ, τώρα, τι λέτε. Να διαφωνήσω εμείς με τον διαφωνούμενο. Θέλω να διαφωνήσω με τον επόμενο. Είναι το αγαπημένο. Λοιπόν, για να κάνουμε το χαβαλέ, το γήπεδο θα γίνει στην Τούμπα, γιατί πρέπει να γίνει στην Τούμπα. Πρώτον και κύριον,
γιατί θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι σύνδεσμοι έχουν αναφέρει στην Τούμπα ή σε άλλο πλανήτη. Κατάλαβες. Να πω μόνο μία κουβεντούλα μόνο. Αν δεν τον έχω, και αν, μισό λεπτό, και αν δεν τον έχω ξεστήριξει και λέω ότι θέλει στήριξη παραπάνω και όλοι δεν προσπαθούν. Ναι. Ξέρω πόσες φορές θα έχουν πει. Το γήπεδο πρέπει να μείνει εκεί γιατί θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Αν πάει οπουδήποτε αλλού σαν ΠΑΕ μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε. Κατάλαβες. Δεν είναι αυτό που λες, δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, αν γίνει σε άλλο μέρος, δεν θα ανήκει στον ΠΑΟΚ. Όχι. Ποιος το λέει αυτό. Αυτός ένα μηδέν. Μα έτσι είναι. Αυτή είναι το γεγονός. Δηλαδή, δεν θα είναι ιδιοκτησία σε ΠΑΟΚ. Αν πάει σε ένα άλλο μέρος. Πού το λέει αυτό. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Αν πάει σε άλλο μέρος, δεν θα είναι ιδιοκτησία ΠΑΟΚ, θα είναι αλουνού. Κωνσταντίνε, μ' ακούς. Χαθήκαμε, έπεσε. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Αν πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα, ξαναπάρε μετά. Χρωστάω την επιστολή του φίλου μας του Ανδρέα για τον... για τον Μπρίγιοβιτς. Συγχωρέστε μας, ακόμα παλεύουμε με το Βίχα. Είναι τα τελευταία κατάλοιπα. Να πω πριν πάμε σε διάλειμμα ότι κληρώνουμε... Μία ηλεκτρική σκούπα Ζανούση με κουβά και όχι με σακούλα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526. Αν θέλετε μετά από το διάλειμμα, παίζουμε και αντίστροφη μέτρηση για τραπέζια στη Λαδόκολα. Ξέρετε το παιχνίδι μας. Όνομα, παίκτη, Έλληνας, ξένος, προπονητή κτλ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα, έλα Γιώργο Κόρο, έλα Γιώργο Κόρο, παίξε τις επικαλαμίδες σου, έλα Βιρτουόζε. Εδώ είμαστε πουλάκια μου, ζούμου σου λέμε. Ζούμε μεγάλες στιγμές, ζήστε την κάθε στιγμή. Ρουφήξε τη μέχρι το μεδούλι, μην αφήνετε τους ψυχοπλακωτές να σας μαυρίζουν την ψυχή, να σας ευνουχίζουν από το χαμόγελο και από τη διάθεση. Όποια υπάρχει και όπου υπάρχει. Εδώ είμαστε, κληρώνουμε σήμερα μια υπέροχη ηλεκτρική σκούπα και άλλα πολύ μεγάλα δώρα θα δώσουμε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Να είστε έτοιμοι. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Αν θέλετε να παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση για τραπέζι στη Λαδόκολα, μου το λέτε τώρα από εδώ και πέρα. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει τουλάχιστον με 2 γκολ για φορά και Λαμία την Κυριακή. Με 2 τουλάχιστον γκολ διαφορά. Ναι. Για πες, Σουκνίδα, για πες. Γιατί ο Πρίγιο έρχεται φορσάτος και αυτό το γκολ που έβαλε μετράει για 3. Θέλω. Που πάει στο Μουντιάλ την Εθνική. Εμάς θα βάλει άλλα 2 τώρα να κάνει 5. Θέλω, επιθυμώ, το 1 από τα 2 να το κρατήσει για την άλλη φορά. Για τη μεθεπόμενη, στο Καραϊτάβλη. Και εκεί θα βάλει, μη στεναχωριέσαι. Και εκεί διπλό είναι. Σωστό και αυτό. Δηλαδή, ας βάλει 2, ας βάλει και 2 και εκεί. Δεν είναι ότι τα κλέψαμε από κάπου. Λοιπόν, πρέπει να εκμεταλλευτούμε το υπερόπλο, Τσουκνίδα. Ναι, πρέπει ναι, ο Λουτσέσκου, ναι. Δεν ξέρω πώς και με ποιο τρόπο. Δεν γίνεται να έχουμε αυτόν μπροστά. Μιλάει όλη η Ευρώπη τώρα για την πάρτη του. Να τον έχουμε και να σηκώνει το χέρι και να πιάνει το χέρι να βγάζει αράχνες η μασχάλη επειδή ζητάει συνέχεια την μπάλα. Βρες τρόπο. Τροφοδότατον! Όχι μόνο αυτό, τροφοδότα. Να ξυπνήσει το ΜΑΚ και να κάνει να αρχίσει και βιερίνια. Το ΜΑΚ. Φίλε, ναι, ο ΜΑΚ δεν είναι ο ΜΑΚ που ξέραμε. Μέχρι τώρα το ξέρει και ο ίδιος. Καλά, ο Βιερίνια δεν είναι ακόμα έτοιμος, 100% φαίνεται. Μισό λεπτό. Ναι. Έρχομαι. Το ήθος είναι που το λες με τη φωνή της Τσουκνίδας εκεί που πρέπει να το πεις το έρχομαι στη δουλειά. Δεν έχω λοιπόν, χειρό, απλά γεροκροτώ. Έχεις μπει στο ρόλο τελείως μες στο πιτσί. Άκου. Ο ΜΑΚ είναι ο ίδιος, έχει ψωνίσει η σωσία από εκεί που ψωνίσει ο Κλάους. Τι όχι, ο Παναγία μου! Ελπίζω να μην το χρειαστεί άλλο. Λοιπόν, είναι Κωστή. Γεια σου Τσουκρίδα. Ο ΜΑΚ ακόμα δεν είναι ο ΜΑΚ που περιμέναμε και που ξέρουμε. Και αν συνεχίσει έτσι, δεν γνωρίζω και δεν ξέρω αν θα τον αποκτήσει η ομάδα. Να στείλουμε τα φιλιά μας στο Kingston, στο πατρικό μου, στην Τούμπα, σε όλα τα παιδιά, σερβιτόρους, σερβιτόρες, στον Mike, τον Μέτρ, ξέρω ότι τα παιδιά ακούνε φανατικά, συναντιόμαστε και με ανθρώπους από άλλα ραδιόφωνα, δεν σκοτωνόμαστε, είμαστε αγαπημένοι, θέλω να σας πω. Θέλω. Παράδειγμα με Νίκο Τζατζαρά
και Χρήστο Ραγκάτσι θα είμαστε και πάλι στο Βεργίνα την Κυριακή για να κάνουμε σούξου μούξου. Προς μεγάλη έκπληξη κάποιων και προς απογοήτευση, γιατί δεν σκοτώνεστε. Λυπάμαι παιδιά που δεν είναι, δηλαδή μιλάμε και με τους ανθρώπους τους άλλους, δεν έχουμε θέματα τέτοια. Ειδικά όταν αγαπάμε την ίδια ομάδα. Έτσι, αλλά και την ίδια ομάδα να μην υποστηρίζει. Και ο Παοκτσής να μην είναι ο άλλος, δεν θα πάμε να του βγάλουμε τα μάτια. Έτσι είναι η δική μας η νοοτροπία. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας λοιπόν εκεί στο Πατρικό. Μια φορά του Μπιώτης, πάντα του Μπιώτης. Τέλος, δεν υπάρχει. Αυτό δεν αλλάζει. Έτσι κι αλλιώς. Είχαμε μεγάλη συνάντηση Πρίγιοβιτς του Αλέκου του δικού μας με την Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς, που είναι ένα κορίτσι μελαχρινό, σαν τα Cold Waters, το οποίο πηγαίνει και παίζει μουσικές. Λέει ότι είναι DJ. Θα την πιστέψουμε. Ας το πιστέψουμε, που έλεγε. Και γίνονται διάφοροι συνειρμοί. Παίζει και αυτή πολύ μεγάλη μπάλα, θέλω να σας πω. Το είχαμε αναδείξει το θέμα μόλις είχε γίνει η μεταγραφή τότε, να ξέρετε. Όμορφα και ωραία. 2310-287-888 να μιλήσετε εσείς. Και να παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση, άμα θέλετε, με τους πιο τολμηρούς, δηλαδή να μου πείτε Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή και τραγουδιστή ή ηθοποιό σε 35 δευτερόλεπτα και να κερδίσετε τραπεζούκλα, επιτόπου, χωρίς κληρώσεις και τέτοια. Λέω τώρα, αν υπάρχει κάποιος τολμηρός. 2310-287-888. Ξεκινάω να διαβάσω την επιστολή που είχε στείλει ο φίλος μας ο Ανδρέας, ο Ακρίτας, για τον Αλεξάνδρε Πρίγιοβιτς. Μαθηματικός και γεωμέτρης. Αλεξάνδρε Πρίγιοβιτς, ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ο Ευπαλίνος ήταν μεγαρίτης αρχιτέκτονας. Έγινε διάσημος με το σπουδαίο έργο του, το Ευπαλίνιον Όριγμα, στη Σάμο, με σύραγα μήκους περίπου 1 χιλιόμετρο και διατομής περίπου 1,75x1,75 που κατασκευάστηκε γύρω στο 550 με 530 π.Χ. Ψιλοπαλιά, έτσι. Η ακρίβεια των αριστοτεχνικών δημιουργικών του Ευπαλίνου άλλαξε τον αρχαίο κόσμο, ειδικά τη Σάμο, και ξεπέρασε ακόμα και τα λέιζερ και τους υπολογιστές που κατασκεύασαν την υποθαλάσσια ζεύξη της μάχης 2.400 χρόνια μετά. Μια μικρή αναζήτηση στο διαδίκτυο θα σας αφήσει άφωνους. Όπως αφήνει άφωνους όλους τους Έλληνες και ξένους που παρακολουθούν το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, ειδικότερα σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, ο Πρίγιοβιτς. Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής θα γίνει ακόμα περισσότερο διάσημος με τις ευπαλίνιες εκτελέσεις των αντιπάλων τερματοφυλάκων. Και τι εννοώ. Αυτό έχει γραφτεί παρεπιπτόντως πριν από τον γκολ που έβαλε με τη Σερβία. Το έχει γράψει ο Ανδρέας στο zoomusu.gr. Το ποδόσφαιρο ως γεωμετρικό άθλημα στηρίζεται στη γνώση και την ακρίβεια των εκτελέσεων της τακτικής του κάθε συστήματος που επιλέγει ο προπονητής. Όταν δε ο αντίπρος προπονητής είναι διαβασμένος, τότε ένας ή και περισσότεροι παίκτες πρέπει να συνδυαστούν, να κάνουν μια κομπίνα, συνδυασμό, combination, και να επιτύχουν με την τρέλα την εκτέλεση και την δυνότητά τους ή και τα δυο μαζί την ανατροπή της εμπλοκής των επιθετικών σχεδίων μας. Ο ποδοσφαιρικός Ευπαλίνος, ο Αλεξάνδρε Πρίγιοβιτς, κάτοικος της Χερσονήσου του Έμου, Γαρ, μπορεί γονιδιακά να μην ανήκει στην ελληνική φυλή, αλλά σίγουρα κάποια σχέση θα έχει με τους λάτρεις του έρωτα, ταξιδιάριδες προγόνους μας. Δεν εξηγείται αλλιώς η φωνικότητα σε κάθε άγγιγμα της στρογγυλής θεάς, η ακρίβεια των εκτελέσεών του, η γεωμετρική τους μελέτη φανερώνει γνώστη των μυστικών, των μαθηματικών, των στοικών φιλοσόφων. Εξάλλου, η Σέρβικη σχολή ποδοσφαίρου βγάζει τακτικά ποδοσφαιρικούς μύστες. Ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν σε μοναδικά επίπεδα πνευματικής επαφής και ευφυΐας με το άθλημα και μιλάνε στην μπάλα, στη σφαίρα που μαγεύει μικρούς και μεγάλους, ρωτήστε τους τερματοφύλακες της Super League. Ας επιστρέψουμε στη γεωμετρία. Όλα ξεκίνησαν για μένα στην Ξάνθη. Ο Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς αντικατέστησε τον Ευθύμη Κουλούρη στο 59 και 4 λεπτά αργότερα σκοράρει, γράφοντας στο ταμπλό 1-2 για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα βρίσκεται πάνω από τα 7 μέτρα ύψος, με τον Αλεξάνδρ, επιμένω Αλεξάνδρ, να έχει μέτωπο προς αυτήν. Ο ίδιος βρίσκεται κάτι παραπάνω από 2 μέτρα, έξω και δεξιά από τη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου προς τον άξονα. Για να είμαι ακριβής, κανένας αντίπαλος δεν περιμένει το μαγικό που θα κάνει και φυσικά φαντάζομαι ότι έχουν χρόνο να τον εμποδίσουν μέχρι να κάνει κάποια κίνηση, γι' αυτό και στέκουν μακριά του. Όμως ο ποδοσφαιρικός Ευπαλίνος στο μαθηματικό του μυαλό έχει υπολογίσει τα πάντα, ακόμα και τη θέση του τερματοφύλακα, ακόμα και τη δύναμη του αέρα που θα χτυπήσει πλευρικά την μπάλα. Έτσι, με μία αερική κίνηση, με τη σωστή απόσταση αριστερού και δεξιού ποδιού και το θώρακα στο σωστό ύψος να κατεβάζει την μπάλα, και ενώ ολόκληρο το σώμα ταυτόχρονα αλλάζει κατεύθυνση, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου κοιτάζει διαγώνια την αιστεία.
Ο εγκέφαλος δίνει τώρα εντολή να αφαιθεί η μπάλα και να αναπηδήσει μία φορά στο χορτάρι. Έτσι, σκόπιμα, δίνει το χρόνο στο δεξί πόδι να ευθυγραμμιστεί με το σκοπευτικό μάτι του εκτελεστή. Η τέλεια νοητή γραμμή για όσους έχουν παίξει επιθετική, ο φόβος και ο τρόμος των τερματοφυλάκων που νιώθουν την καρδιά τους να προσπαθεί με αγωνία να μείνει στη θέση της. Τα χιλιοστά του δευτερολέπτου περνούν βασανιστικά. Στα κορμιά των τριών ξεχασμένων παικτών της ομάδας Ξάνθης χτυπάει ένας μάταιος συναγερμός και αρχίζουν να τρέχουν προς το μελλοντικό τους εκτελεστή. Μάταια! Στο μυαλό των τεσσάρων άμεσα εμπλεκομένων παικτών το τι θα επακολουθήσει είναι πλέον δεδομένο. Δεν υπάρχει χρόνος για τίποτα διαφορετικό. Ο Πρίγιοβιτς τραβάει τη σκανδάλη και το τόπι καταλήγει στου πλεκτού τη γωνιά εκείνη που του υπέδειξε νοερά το μαθηματικό του μυαλό και εκτέλεσε το κορμί διαβήτης που διαθέτει. Αυτός είναι ο Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς και ο ΠΑΟΚ είναι τυχερός που γεννήθηκε το 1990 μετά Χριστόν και όχι το 540 π.Χ. όπως ο Ευπαλίνος. Το φαινόμενο που έχει τατουάζει τον εθνικό ήρωα των Σέρβων, Μέγα Δούσαν και το μάτι του Μέγα Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος. Στο διαβητένιο του κορμί τα λένε όλα. Μη με πειράξετε, γιατί αν το κάνετε θα ανταποδώσω. Μετράει ήδη 14 γκολ σε 28 παιχνίδια. Τυχαίο? Όταν γράφτηκε αυτά ήταν τα νούμερα. Το YouTube ήδη κατέγραψε δεκάδες κλικ παραπάνω. Είμαι σίγουρος ότι πριν καλά-καλά ολοκληρώσει το διάβασμα του άθρου, βλέπεις βιντεάκια με το όριγμα του Ευπαλίνου στη Σάμο και φυσικά τον γκολ που πιο πάνω περιέγραψα. ΠΑΟΚι μου, θα μας χαρίσει πολλά και πανέμορφα γκολ ακόμα αυτός ο παικταράς και εύχομαι μαζί με τίτλους που θα φέρουν και τη δική του υπογραφή να υπογράψει και ένα νέο συμβόλαιο γιατί το αξίζει και τέτοιοι παίκτες μας αξίζουν. Μόνο οι άριστοι για τον τεράστιο σε όγκο και ψυχή λαό του ΠΑΟΚ. Η τελευταία κουβέντα που λες. Μόνο οι άριστοι για τον τεράστιο σε όγκο και ψυχή λαό του ΠΑΟΚ. Υπέροχη επιστολή, άλλη μία επιστολή. Μπαίνετε στο zoomusu.gr, θα το διορθώσουμε το θέμα με τις εκπομπές. Πάμε γρήγορα γρήγορα στη γραμμή, γιατί, στις γραμμές γιατί καθυστέρησα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, Κωστή, ξέρεις γιατί ζω για την άλλη Κυριακή, που θα παίξουμε στον Ολυμπιακό. Ναι. Να σκοράρει ο Πρίγιο, να φτιάχνει την κοτσίδα του, την κόμη του, την όμορφη. Αγόρι μου. Να στο Καραϊσκάκι. Ναι. Το βράδυ στην Αθηναϊκή εκπομπή, Κυριακή, Αθηναϊκή Κυριακή. Ναι. Να βγει ένας παλέμαχος και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ και να λέει αυτός ο σεντερφόρος ξένος που έχει ο ΠΑΟΚ, πώς το λένε, δεν ξέρω το όνομα του, Μπίγιο. Μου διαφεύγει, ναι. Ναι, με διαφεύγει. Ναι. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Θέλει, το μαλλί του, δεν μ' αρέσει. Έτσι. Να σχολιάζει το βράδυ εκείνης της Κυριακής ο κύριος Ορφανός. Καλημέρα, Κωνσταντίνη. Να σε καλά, να σε γερός. 23-10-287-888. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τους παλέμαχους. Είναι εκπεφρασμένη η άποψη της εκπομπής και του ομιλούντα. Το ότι φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ σημαίνει ότι σεβόμαστε την παρουσία τους σε αυτή την πορεία, την ποδοσφαιρική τους. Δεν σημαίνει όμως αυτόματα ότι είναι πανάκια, ότι είναι μόνιμο άλοθη για ό,τι λένε. Και το ότι η άποψή τους εσαΐ πρέπει να γίνεται αποδεκτή σαν ένα άγραφο ποδοσφαιρικό ευαγγέλιο. Ναι, φόρεσε τη φανέλα, ο Χ, ο Ψ και τα λοιπά. Σεβόμαστε απεριόριστα τα χρόνια του καταρχήν. Σεβόμαστε τους μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία, έτσι κι αλλιώς. Και αλλού να έχουν παίξει. Ένα λόγο παραπάνω, πολλό μάλλον δε όταν έχουν φορέσει τη φανέλα με τα τέσσερα ιερά γράμματα. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι ό,τι και να λένε, ό,τι και να λένε, πρέπει να το δεχτούμε έτσι κι αλλιώς. Επειδή το είπε ο τάδε, εμείς σκύβουμε ευλαβικά και κάνουμε ευαγγέλιο ό,τι λένε. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Ειδικά για συγκεκριμένους που νομίζουν ότι ό,τι πουν είναι νόμος και θα πρέπει χωρίς να ψάχνουμε να το σεβόμαστε. Σεβόμαστε την ηλικία τους, αλλά δεν προσκυνάμε ό,τι λένε. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Άλλο το ένα, ο σεβασμός στα χρόνια τους και το ότι φόρεσαν τη φανέλα, θα πρέπει και οι ίδιοι να σέβονται το γεγονός ότι φόρεσαν τη συγκεκριμένη φανέλα. Άμα με σέβεσαι, σε σέβομαι κι εγώ. Σεβάσου λοιπόν την καψούρα τη δική μου για να σεβαστώ κι εγώ. Πάμε. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί! Και ξέρετε, αναφέρομαι σε συγκεκριμένους, έτσι. Ναι. Παλεμάχους. Απλά ήθελα να σου πω χθες. Ναι. Ο Εισαγγελάτος είναι στο Ε. Ο Εισαγγελάτος! Το θυμάσαι, τον Εισαγγελάτο. Ναι, ναι, με τα στρώματα αυτά και τα λοιπά. Το θυμάμαι. Λοιπόν, έχει ο καιρός γυρίσματα, όπως λέει. Γιατί... Ναι, έχει γυρίσματα ο καιρός, βεβαίως. Τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα δεν άντεξε παραπάνω. Αναφέρθηκε στο Σαββίδη με θετικά λόγια γιατί πλέον έχει ο καιρός γυρίσματα. Είδες τι ωραία η κυβίστηση, φίλε. Είδες τι ωραία η κολοτουμπίτσα, όμορφα, σιγά σιγά.
Μπράβο. Αυτό είναι το ζήτημα και το ευχαριστήθηκα έστω και αν ήταν μόνο 15 δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν ότι συγχαρητήρια στον κύριο Σαββίδη που θέλει να κάνει γήπεδο και θα μπορούσε όλοι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι όταν γίνονται καινούργια γήπεδα. Ένα θα σου πω μόνο. Το πρόλαβε και μπόρεσε να πει. Δεν μπορούσε να πει κάτι περισσότερο. Το έψιλον, ξέρεις γιατί είναι εκεί? Ναι. Για πολλούς λόγους. Μπορεί να σημαίνει ευεργέτης, το έψιλον. Μπορεί να σημαίνει έτσι, έτσι, έτσι. Από εκεί βγαίνει το έψιλον. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι και θέλω επιτέλους να δω κάτι που είναι σε πανελλήνια μετάδοση, να εμφανίζεται εκπομπή, ναι, πλέον να αλλάζει αυτή την προπαγάνδα την αθηναϊκή και να υπάρχει ο αντίλογος. Περιμένω το δω, έστω ακριβώς από το Γενάρη. Τι ζητάμε, αν, δεν υπάρχει. Αν καταλαβαίνω αυτό που θέλεις και αν αφουγκράζομαι σωστά το ακροατήριο και τον κόσμο. Δεν ζητάμε να γίνουμε αυτό το οποίο κοροϊδεύαμε τόσα χρόνια. Όχι, όχι. Δεν ζητάμε να το 90-10. Μπορούμε να έχουμε το 50-50. Όταν αξίζουμε να κερδίσουμε, να κερδίζουμε. Όταν δεν αξίζουμε, να μην κερδίσουμε. Να κερδίζει για κάποιος άλλος. Αλλά να είναι φυσιολογικά. Να μου συμπεριφέρονται στα μέσα όπως μου πρέπει. Σαν οργανισμός, σαν εκτόπισμα, σαν ιστορία, σαν παράδοση, σαν εκατοντάδων χιλιάδων λαού. Αυτό ζητάμε. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Ζητάμε όταν έχει μια ποινή ο Παναθηναϊκός τριών αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών που βγάζουν με πηχαίους τίτλους εξοντωτική ποινή, εξοντώνουν τον Παναθηναϊκό. Και όταν ο ΠΑΟΚ έχει 7 αγωνιστικές να μην λέγεται 7. Τίποτα. Τίποτα. Αυτή εντάξει η διαφορά πρέπει κάποια ώρα να ισορροπηθεί. Βλέπεις όμως ότι όποια πράσινη προπαγάνδα, γιατί τους κόκκινους τους ξέραμε όλα τα χρόνια, ναι. Τα τελευταία με Αλαφούζο που έχει τα μέσα, γνωρίζει αυτή είναι η δυνάμη του, τα κανάλια του, τα site του, τις εφημερίδες του, μπήκε τόσο σκληρά, τόσο επιθετικά απέναντι στον Μπάο και στον Ιβάν, που πολλοί κόσμος σάστησε. Γιατί τους κόκκινους τους ξέραμε. Έτσι, καραπαπάδες, κυρσάβες, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Έτσι, τη δουλειά τους κάνουν και τους γνωρίζουμε. Αυτοί εδώ όμως βρήκαν πιο ύπουλο τρόπο, το έπαιξαν και ντεμέκ φίλοι για ένα διάστημα. Και φωνάζαμε τότε, όχι φίλους αυτούς. Όπως λέμε τώρα και για την ΑΕΚ. Δεν κάνεις φίλες. Δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοιες φιλίες. Το ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν, ειδικά στην Ελλάδα. Άρα αυτό, προχωράμε. Έτσι. Αυτό που φάνηκε αυτό καθαρά, και αυτό πλέον για πρώτη φορά τόσο καθαρά φάνηκε, είναι πώς υποστηρίζει ο ένας αιώνιος αντίπαλος τον αυτό, άλλο. Αυτό, και πάνε αγκαλίτσα. Αυτό έγινε πιο πασίδηλο, πιο πασιφανές από ποτέ έγινε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι. Εξόφθαλμο. Αυτό είναι και αυτό έγινε εξαιτίας της ομάδας μας και σαφώς αυτό το καταλαβαίνει σαφώς πλέον καθαρά. Από εδώ ξεκίνησε. Μόλις βλέπουν κίνδυνο να πάει κάποιος να τους χαλάσει τη σούπα, τότε ενώνονται και κάνουν την κόντρα ενωμένη. Μηντιακά, οικονομικά, πολιτικά, αθλητικά, από κάθε άποψη φίλε. Δεν το περίμεναν αυτό να γίνει. Ήρθε κάποιος από έξω. Γίνει, πρέπει να είμαστε εμείς λίγο υποψιασμένοι και ενωμένοι φυσικά. Να μην παίρνουμε το μέρος μιας ομάδας ανθρώπων που δεν έχει κανένα συμφέρον από τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να καταλάβει ότι αυτές οι ομάδες δεν είναι απλά ομάδες, είναι συμφέροντα και πρέπει τουλάχιστον να υποστηρίζουμε τα συμφέροντα της Θεσσαλονίκης. Και έτσι. Έτσι. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Λοιπόν, πρέπει να πάμε να κάνουμε κλήρωση. Η Τούμπα λέει ανοίξει τον Ερασιτέχνη, ό,τι και να γίνει. Όπου αλλού, είτε θα είναι με παραχώρηση και χρήση για χρόνια, είτε θα ανοίξει το Σαββίδη. Νομίζω δεν χρειάζεται να μπούμε καν σε αυτή τη διαδικασία. Εφόσον αποφασίστηκε να γίνει στην Τούμπα, το να μιλάμε υποθετικά, έτσι. Ούτε πιστεύω ότι ο Σαββίδης θα φτιάξει κάπου αλλού ένα γήπεδο στον ΠΑΟΚ και αν φύγει ποτέ να πει παιδιά, τώρα που έφυγα, παίρνω και το γήπεδο μαζί. Αυτά νομίζω θα είναι ξεκάθαρα. Τι είναι, να το βάλει στο τροχόσπιτο πίσω, ρημουλκό. Γεια σου Ανανία, σκούπα κάθε μέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, δώσε σκούπα για να γλιτώσω την παντόφλα. Γεια σου Δημήτρη Χαριστέ, γεια σου Παρασκευή Θόμογλου, γεια σου Άγγελε Παπαχρήστου, γεια σου Παρουσίδη Κωνσταντίνε. Με τον Μανώλη τι ετοιμάζεται τηλεοπτικά. Λοιπόν, θα σου πω αμέσως. Την 5η 19 Οκτωβρίου ξεκινάμε στο Δίον, κανάλι τοπικό, κανάλι αγαπημένο, μαζί με τον Μανώλη Ευστρατιάδη, 11 με 12 θα ξεκινήσουμε τηλεοπτική εκπομπή.
Με γέλιο φυσικά, καταλαβαίνετε, με σάτυρα, με χιούμορ. Αυτό δεν πρόκειται να κάνουμε πολιτική εκπομπή, ούτε για τη γενετική, να πούμε, ούτε για την ιατρική. Αυτό που ξέρουμε, μαζί με Μανόλο, άλλο τρελοκομείο, εκεί στο Δίον, υπέροχα πράγματα θα κάνουμε και εκεί. Και θα τα πούμε όταν έρθει η στιγμή, θα το συζητήσουμε και πάλι. Πάμε να δώσουμε τη σκούπα τώρα, να πάρουμε και τον τυχερό τηλέφωνο. Θέλεις να πάρουμε και τον τυχερό τηλέφωνο? Δώσε μου λίγο ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 67. Το 20. Το 20. Λοιπόν, ο Ανανίας Κιορπελίδης, 6973 σε 446. Πες λίγο την αγαπημένη μας Μαριλής να πάρει ένα τηλέφωνο. Κιορπελίδης Ανανίας, 6973 σε 446. Τέλεια. Και βγάλε αέρα να ακούσουμε και το τουουουουτ. Να πω μέχρι να βγει στον αέρα, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εννοείται, υπέροχες γεύσεις. Φυσικά καλόε, μπαίνετε στο καλόε.gr. 5 υπέροχες γεύσεις και φυσική και φράουλα και λεμόνι και άγριο κρόκο και μαστίχα κύου. Και στο 23-12-200-500, 2 λίτρα φυσική αλόη, 45 ευρώ. Δωρεάν αποστολή στο σπίτι σας και 20 ευρώ δώρα. Σαμπουάν, αφρόλουτρα, κρέμε σώματος, τα πάντα όλα. Υπέροχα πράγματα. Για το διαβήτη, για τη χοληστερίνη, για την πίεση, για πολλά άλλα. Πάρα πολλά άλλα. Κορυφαία εταιρεία νούμερο 1 είναι που δίδαξε στον Έλληνα τι σημαίνει αλόη βέρα, ένα φυσικό προϊόν που είναι πολύ σημαντικό. Πάμε, ναι. Τουτ. Ναι. Κλείσε. Καλημέρα, μπουμπουκάκι μου. Γεια, μπουμπουκάκι. Γεια, μπουμπουκάκι, φίλε. Αγόρι μου, αδερφέ μου. Ανανία, πόσα μήνυματα έστειλες? Δύο. Πάρα πολύ ωραίο, φίλε. Το θεωρώ το ποσοστό. Έχεις κερδίσει μια υπέροχη σκουπάρα. Θα σε πάρω με τηλέφωνο να σου πούμε πώς θα πας ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Να σε πάντα τυχερός. Θες να πεις κάτι σημαντικό στο λαό? Ένα μήνυμα που λένε συνεντεύξεις. Ένα μήνυμα στον κόσμο. Καταρχάς πρώτα να ευχηθώ σε ένα καλή σεζόν να έχουμε και τηλεοπτική. Αγόρι μου. Τέτοιες φάτσες να μείνουν εκτός τηλεόρασης μαζί με τη χοντρόγα. Κοίταξε, το Μανόλο το ξέρω γιατί είναι της νονάς μου ο γιος. Της νονάς σου ο γιος? Βεβαίως. Σώπα ρε φίλε. Βέβαια. Αγαπημένη μαμά Μανόλη. Μα το παράμετρο είναι νονά, είναι δυνατό. Με υπεραγαπά. Βέβαια. Όλοι. Τέλεια. Αδερφέ μου! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ευχαριστείς. Κληρώθηκες, κολοβαρδία φίλε. Ξεκάθαρα πράγματα, τι να λέμε τώρα. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ζουμου σου, φιλιά. Γεια σου, μπουμπουκάκι. Το μπουμπουκάκι, φίλε, πάει αλλού το πράγμα. Πάει αλλού. Γεια, γεια. Με την καλή την έννοια. Με την καλή. Θεά την έκανε στην εκπομπή στο τελείωμα. Άντε. Πολύ καλά. Άντε, γεια. Γεια σου, Ανανία. Άρα, δεν γίνονται αυτά. Κυρίες και κύριοι, πώς έλεγε ο άλλος? Αγάπη μου, θεά την έκανε στην εκπομπή. Σωτήρη Δασκαλάκη. Τι πηγούνι, τι θεληματικό βλέμμα. Τι ύφος, τι ζυγωματικά. Έρχεται η Τρόικα. Τρία γόρια υπέροχα, σαν τα κρύα τα νερά. Τρία, εντάξει, τρία. Λέω εγώ ένα νούμερο. Τώρα μπορεί να είναι και παραπάνω. Έτσι, δηλαδή, αν το πάμε με το κιλά, γιατί και εμείς δεν είμαστε ένας μόνο, είμαστε περισσότεροι. Λοιπόν, σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Φτάσαμε στο τέλος. Θα πω και πάλι ότι. Θα έχουμε πολύ πλούσια δώρα από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Σας το λέω γιατί είναι τα 50 χρόνια. Φιλιά πολλά, θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ αυτό το υπέροχο αγόρι που στάθηκε σήμερα κολόνα δωρικού ρυθμού πάνω από την κονσόλα. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.